Και πιο ευχάριστα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Απλοϊκά. Έχουμε έναν ασθενή με λίθο. Αυτός ο ασθενής μπορεί να έχει, να έχει δύο κατηγορίες λίθων. Ή λίθους ασβεστίου, ή καθυπεροχή ασβεστίου, ή κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο συνήθως, όχι πάντα, αλλά συνήθως, είναι ουρικό, στρουβί και κυστίνη. Ξαναλέω, ή λίθος ασβεστίου, ή καθυπεροχή ασβεστίου, ή κάτι άλλο. Για αυτούς τους κάτι άλλο, για τους πιο συνηθισμένους που είπαμε ουρικό, στρουβί και κυστίνη, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Εδώ θα σας πω, ειλικρινά, συνάδελφοι, δεν συγχωρώ τίποτα από κάποιον, για κάποιον ο οποίος βλέπει τον ασθενή, το αντιμετωπίζει ένα λίθο ουρικό οξέως και του λέει στο καλό, τώρα θα σε ξαναδούμε να κάνεις λίθο. Εδώ έχουμε ξεκάθαρη αιτιολογία, ξεκάθαρη προφύλαξη. Δεν μας λείπει καμία γνώση εδώ για αυτούς τους λίθους. Το ουρικό οξύ οφείλεται κυρίως στο χαμηλό pH, την ονομαζόμενη ουρική διάθεση, ο στρουβίτης είναι σαφές και η κυστίνη είναι σαφής. Δεν έχουμε απορία εδώ. Το πράγμα περιπλέκεται σε αυτούς. Όταν έχουμε λίθο ασβεστίο, εκεί μπερδευόμαστε. Εκεί τα έχουμε λίγο χαμένα, όχι γιατί δεν ξέρουμε, αλλά γιατί οι γνώσεις είναι λυπείς. Εάν αποκλείσουμε την υπερασβεστημία, έχω ένα ασθενή με λίθο ασβεστίου. Αποκλείω την υπερασβεστημία με μια απλή εξέταση αίματος. Αν θέλετε, κάντε και παραθορμόνη και είστε καλυμμένοι. Αν το αποκλείσουμε αυτό, μας μένουν αυτά τα έξι πράγματα τα οποία μπορεί να έχει ο ασθενής μας. Είτε ένα από τα έξι, είτε συνδυασμού των έξι. Με το μεταβολικό έλεγχο στην ουσία, αυτά εδώ ψάχνουμε σε έναν ασθενή με λίθο ασβεστίου. Με το πρωτόκολλο που σας περιέγραψε πριν, είναι πολύ απλό. Όταν τα βρούμε, τα διαταραγμένα αυτά έξι ή ένα από αυτά ή όλα μαζί, ή δύο ή τρία ή τέσσερα, δεν ξέρω πόσα, αναλόγως δίνουμε τη θεραπεία. Αν ποια διαταραχή προέκυψε, δίνουμε την αντίστοιχη θεραπεία. Έχουμε για όλες. Η πιο συνηθισμένη είναι η υπερασβεστιουρία. Το πρωτόκολλο που σας παρουσίασε του ΠΑΚ, το οποίο εγώ το έμαθα στην Αμερική και το εφαρμόζω, είναι πολύ απλό πρωτόκολλο και οι άνθρωποι το φτιάξαν για έναν πολύ απλό λόγο. Σου λέει, θες ένα πρωτόκολλο για την καθημερινή κλινική πράξη. Αν ανοίξεις ένα πρωτόκολλο από αυτά που περιέχει, ας πούμε, τη Ζέλιους, με γινόμενα ενεργότητας, με τύπους που πολλαπλασιάζεις, διαιρείς κλπ., θα το κλείσεις το βιβλίο και θα σηκώσεις να φύγεις. Και ο άρρωστος θα μείνει πάλι στην τύχη του. Θέλουμε κάτι απλό, πρακτικό. Και τι λέει αυτό το πρωτόκολλο? Λέει, μία πρώτη επίσκεψη με τις βασικές διαταραχές, μία διαιτητρική τροποποίηση για μία εβδομάδα για να πάρουμε χαμπάρι τι φταίει. Φταίει αυτά που τρώει, φταίνει αυτά που τρώει, ή φταίει ο οργανισμός του, και αναλόγως με τα αποτελέσματα να δώσουμε την κατάλληλη αγωγή. Ας δούμε δύο περιστατικά μόνο εδώ και θα σταματήσουμε. Λοιπόν, κύριε Μαμουλάκη, μαζί θα το κάνουμε αυτό για να έχει νόημα. Έχω ένα ασθενή 40 ετών με λίθος οξαλικού ασβεστίου, ο οποίος αφού του κάναμε μία εξέταση αίματος και είδαμε ότι έχει φυσιολογικό ασβέστιο, ελεύθερο ασβέστιο κατά προτίμηση. Στα ώρα 24 ώρου έχουμε αυτά εδώ. Ό,τι δεν αναφέρεται υποτίθεται είναι φυσιολογικό. Τα κυτρικά του ήταν φυσιολογικά, τα οξαλικά φυσιολογικά. Ας κρατήσουμε τα βασικά, τα οποία κάποια από αυτά δεν είναι φυσιολογικά. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, ξεκινώντας από το νάτριο. Τι σας λέει το νάτριο? Το νάτριο, όπως είδαμε και προηγουμένως, είναι αυξημένο. Είναι αυξημένο. Βλέπετε τις τιμές που έχετε μπροστά σας. Το νάτριο είναι αυξημένο. Τι σημαίνει αυτό ότι είναι αυξημένο το νάτριο? Πιθανόν ότι κάνει κάποια κατάχρηση. Τρώει πολύ αλάτι. Ακριβώς. Τρώει πολύ αλάτι. Είναι τόσο απλό. Βγάζουμε τόσο νάτριο όσο παίρνουμε. Όσο αλάτι τρώμε, τόσο βγάζουμε. Θα μου πεις, και τι έγινε, σκασίδαμε. Να το πω απλά. Δεν είναι έτσι. Το νάτριο, όπως σας είπε ο κ. Μαμουλάκης πριν, συμπαρασύρει ασβέστιο. Κάνει μια προκλητή υπερασβεστιουρία. Συν το γεγονός ότι εμπλέκεται στην ετερογενή πυρηνοποίηση. Το αφήνω αυτό. Κάνει μια προκλητή υπερασβεστιουρία ο ασθενής που τρώει πολύ νάτριο. Επομένως, εδώ έχουμε ένα νάτριο 260. Τι άλλο σας κάνει εντύπωση, κύριε Μαμουλάκη, για πείτε μας λίγο, τι θα σχολιάζατε εδώ? Το άλλο που θα σχολιάζατε είναι οι υπόλοιπες τιμές. Δηλαδή, το ασβέστιο, όπως βλέπουμε, 450. Πάλι είναι αυξημένο. Είναι ψηλό το ασβέστιο. Πάνω από 250. Έτσι. Ωραία. Το ουρικό? Το ουρικό επίσης είναι αυξημένο. Πάνω από 700. Είναι λίγο αυξημένο όμως. Δεν είναι πολύ αυξημένο. Το pH? Αδιάφορο. Αδιάφορο. Ωραία. Λέμε στον ασθενή αυτό. Για μία εβδομάδα θα πίνεις πολλά υγρά, δεν θα τρως αλάτι, καθόλου αλάτι. Θα περιορίσεις το κρέας σου, θα μου πεις, θα περιορίσεις, μια κουβέντα είναι. Πρακτικά, εγώ τους λέω, αν τρως μεσημέρι βράδυ 2-7-14, τρως δηλαδή κανονικά μεσημέρι βράδυ, δεν θα τρως πάνω από 5-6 φορές κρέας ψάρι πουλερικά. Είναι μια πολύ απλή οδηγία που δεν έχει ούτε γραμμάρια ένα κιλό, ούτε τίποτα. Εντάξει. Περιορίζουμε το κρέας, αυξάνουμε τα φρούτα και τα λαχανικά. Τα οξαλικά δεν έχουν και πολύ ρόλο, να σας πω την αλήθεια.
Και ένα μεγάλο λάθος που χρόνια το έκαναν οι ουρολόγοι και το κάνουν ακόμα είναι σταμάτα να τρως ασβέστιο. Αυτή είναι παντελώς ασφαλμένη οδηγία και το ξέρουν όλοι τη δεκαετία του 90. Το ασβέστιο στο έντερο μπλοκάρει τα οξαλικά, κάνει σύμπλοκα και αποβάλλεται μαζί τους. Αν σταματήσεις να τρως ασβέστιο, να παίρνεις ασβέστιο, τα οξαλικά απορροφώνται σε μεγάλες ποσότητες και κάνεις μια ωραία υπεροξαλουρία. Και η υπεροξαλουρία είναι ο πρώτος παράγοντας για να δημιουργηθεί λίθος οξαλικού ασβεστίου. Άρα δεν λέμε στον άλλο στον θέατρο ξανά στη ζωή σου γάλα, γιαούρτι κλπ. Θα καταναλώνεις λογικές ποσότητες. Του λέμε λοιπόν για μια εβδομάδα να κάνει αυτά τα απλά πράγματα. Και μια εβδομάδα μετά του ζητάμε μια δεύτερη συλλογή ούρων. Εδώ τις έχουμε σε αντιπαράθεση. Για πείτε μας, λέει ο κύριε Μαμουλάκη, τι βλέπετε εδώ. Βλέπουμε ότι από την πρώτη συλλογή από τα 350 το ασβέστιο πήγε 320. Έμεινε. Δηλαδή, εξακολουθεί να είναι αυξημένο. Έμεινε αυξημένο. Έτσι. Έπεσε μεν, αλλά έμεινε αυξημένο. Γιατί έπεσε, νομίζετε? Το ασβέστιο έπεσε γιατί. Λόγω της δίαιτας που δώσαμε. Και τον άτριο. Γιατί έπεσε τον άτριο. Λόγω της δίαιτας που δώσαμε, ακριβώς αυτό ουσιαστικά είναι το ίδιο λέμε, έπεσε τον άτριο. Όμως, παρότι τον άτριο έπεσε και ήρθε στα φυσιολογικά, γιατί σταμάτησε να τρώει, μας άκουσε, το ασβέστιό του έφτιαξε λίγο, δεν έφτιαξε όμως 100%. Που σημαίνει επομένως ότι αυτό το κρατάμε. Το κρατάμε. Το ουρικό οξύ τι έγινε με το κρέας του? Το ουρικό οξύ βελτιώθηκε. Έβγαζε πολύ ουρικό οξύ γιατί προφανώς έτρωγε πολύ κρέας, όπως τρώμε όλοι μας. Και το πεθά παρέμεινε αδιάφορο. Ποια είναι η διάγνωση των άρρωστων αυτών, κύριε Μαμουλάκη? Εδώ προφανώς έχουμε υπερασβεστιουρία. Έχουμε μία υπερασβεστιουρία, άντε με συνοδές διατροφικές διαταραχές όσον αφορά τη λήψη κρέατος και αλατιού. Ήταν τόσο δύσκολο? Όχι. Τι θα του δώσουμε? Αυτά που είπαμε προηγουμένως. Θιαζίδες και κεντρικά. Θιαζίδες, κεντρικά, και φυσικά τα διαιτητικά μέτρα του. Όταν λέμε θιαζίδες, πάμε λίγο σε ένα πρακτικό κομμάτι εδώ. Τι θιαζίδες? Τώρα, αφού δεν υπάρχει σκεύασμα στην Ελλάδα, παρά μόνο αυτό που ανέφερε ο κ. Μαμουλάκης, και μάλιστα ίσως να φοβόμαστε να το δώσουμε και λίγο, γιατί είναι ένα καρδιολογικό φάρμακο. Αν θέλετε, εδώ συνεργαστείτε με τον καρδιολόγο του ασθενούς, πιο πολύ είναι μεγάλες ηλικίες έτσι κι αλλιώς. Αν δεν φοβάστε, μπορείτε να δώσετε φλουντέξ, ενταπαμίδι, το οποίο είναι thiazide-like, έχει παρόμοια δράση με τις θιαζίδες, δεν είναι θιαζίδι. Έχει όμως όλες τις παρενέργειες των θιαζιδών. Μπορείτε να ξεκινήσετε σε μια χαμηλή δόση, στα 2,5 μιλιγκράμμ. Ξαναλέω, εάν φοβάστε, συμβουλευτείτε τον καρδιολόγο. Και επειδή, όπως ακούσατε τον κύριο Μαμουλάκη, η μακροχρόνια χρήση τους κάνει υποκαλλιεμία, τους δίνουμε και ένα ωραίο κυτρικό κάλιο, ώστε και να καλύπτουμε την υποκαλλιεμία που θα προκύψει και να τους δίνουμε και κυτρικά που είναι αναστολή της λιθογένεσης. Και πάντα, πάντα ακολουθούμε τις διαιτητικές οδηγίες, αυτές που δώσαμε για μια εβδομάδα σε μόνιμη βάση. Ανδρέα. Στέλιο, να ρωτήσω κάτι. Καταρχήν και στους δύο συγχαρητήρια, είναι φοβερή παρουσίαση, γιατί δεν ξέρουμε πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα. Θέλω στο συγκεκριμένο άρρωστο να μας πείτε στα 2 χρόνια ποια θα είναι η αποτελεσματικότητα των θιαζιδών πρώτον και στον 1 χρόνο πόσοι από τους αρρώστους αυτούς θα συνεχίζουν τις διαιτητικές οδηγίες. Ωραία. Λοιπόν, θα σου το πω μόλις πούμε το δεύτερο περιστατικό. Το κρατάμε σαν μια ερώτηση από τον κύριο Σκολάρικο. Λοιπόν, ποιος θα ήθελε να κάνουμε το δεύτερο περιστατικό μαζί? Κύριε Βουλγάρη, εσείς. Λοιπόν, ασθενής 55 ετών. Δεν πειράζει, τα λέω, τα αναπαράγω εγώ. Με μεικτούς λίθους ουρικού οξέως οξαλικού ασβεστίου. Έχουμε ένα λίθο, το στείλαμε για ανάλυση. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα που να στείλουμε τους λίθους μας. Θα σας το πω και αυτό, αν θέλετε μετά. Στέλνουμε το λίθο, μας έρχεται το αποτέλεσμα. Είναι κάθε υπεροχή είναι οξαλικού ασβεστίου, 66% οξαλικού ασβέστιο, 44, πόσο βγαίνει το υπόλοιπο, 34, το ουρικό οξύ. Του κάνετε τις εξετάσεις αίματος, δεν έχει υπερασβεστιαιμία, όλα είναι φυσιολογικά. Και στα ούρα 24 ώρου έχουμε και λέμε. Ασβέστιο ούρο, πώς σας φαίνεται? Φυσιολογικό. Το ουρικό οξύ? Αυξημένο. Το pH του? Χαμηλό για τα δεδομένα μας. Και το νάτριο? Αυξημένο. Γιατί είναι αυξημένο το νάτριο? Προφανώς τρώει πολύ αλάτι. Δεν υπάρχει καμία άλλη εξήγηση. Εκτός αν έχει κανένα πρωτοπαθή υπερατοσερονισμό, ας πούμε. Οπότε εντάξει, εκεί θα έχετε υποκαλλιεμίες, θα έχετε και άλλα πράγματα. Έτσι. Δεν θα έρθει και αυτό, δεν θα έρθει και την πέτρα στο έρωτα σε εσάς. Λοιπόν, ωραία. Κρατάμε λοιπόν ένα νάτριο αυξημένο, ένα ουρικό οξύ αυξημένο και ένα χαμηλό pH στην πρώτη. Του δίνετε οδηγίες για μια εβδομάδα, θα πίνεις πολλά υγρά, θα τρως κρέας, θα αυξήσεις τα φρούτα σου, θα κόψεις το αλάτι, θα τρως λογικές ποσότητες γαλακτοκομικών και σε μια εβδομάδα με αυτή τη δίαιτα θα μου κάνεις ένα νέο έλεγχο ούρων 24 ώρων. Και τον κάνει πραγματικό ασθενής και σας ξαναέρχεται. Για πείτε μου, τι βλέπετε? Ένα προς ένα. Το ασβέστιο. Έχετε μικρόφωνο δίπλα τώρα.
Το ασβέστιο έπεσε κι άλλο, παρόλο που ήταν και πριν φυσιολογικό. Ωραία. Ένα φυσιολογικό ασβέστιο έγινε ακόμα φυσιολογικότερο. Υποθέτω, όπως είπαμε πριν, οφείλεται στο ότι έπεσε και τον άτριο λόγω της διατροφής των διαιτητικών οδηγιών. Το πιθανότερο ότι έπεσε επειδή σταμάτησε να τρώει νάτριο, να τρώει αλάτι. Το ουρικό οξύ έπεσε στα φυσιολογικά. Αυτό τι σημαίνει. Μπορεί να σημαίνει πάλι. Συγγνώμη. Τι σημαίνει για εσάς αυτό. Μπορεί να σημαίνει πάλι λόγω των διαιτητικών οδηγιών, σταμάτησε να τρώει πολύ κρέας. Σταμάτησε να τρώει πολύ κρέας. Είναι η πρώτη αιτία που έχουμε πολύ ουρικό οξύ. Κάποιοι έχουν και μεταβολικό πρόβλημα βεβαίως, αλλά περισσότεροι βγάζουμε ουρικό οξύ πολύ γιατί τρώμε πολύ κρέας, πολλές πρωτεΐνες. Είναι και αυτό διαιτητικό είναι ουσιαστικά. Ναι. Και το άλλο παρατηρώ είναι ότι το pH έπεσε και άλλο. Επομένως, από τους δύο ελέγχους αυτούς, τι σας έχει μείνει σαν παθολογική παράμετρος. Χαμηλό pH. Χαμηλό pH. Αυτό πώς το λέμε. Ουρική διάθεση. Ο ασθενής μας λοιπόν έχει απλώς ουρική διάθεση. Έχει ένα χαμηλό pH ούρων και απλώς κάνει και κάποιες διαιτητικές, έχει κάποιες διαιτητικές εκτροπές. Κύριε Μαμουλάκη, τι να δώσουμε στο χαμηλό pH. Κεντρικό κάλιο. Κεντρικό κάλιο. Λοιπόν, σόδα ή κεντρικό κάλιο. Το ιδανικό είναι να δώσουμε κεντρικό κάλιο. Γιατί το κεντρικό κάλιο, ξαναλέω, έχει τα κυτρικά τα οποία τα θέλουμε γενικώς σαν αναστολέα. Έχει κάλιο που το προτιμούμε γενικώς. Αλκαλοποιούν τα ούρα και δεν έχουν βέβαια νάτριο μέσα. Η σόδα, η οποία είναι μια καλή εναλλακτική λύση, αν και είναι πολύ έτσι δυσάρεστη γεύση, έχετε πάρει σόδα ποτέ, εγώ δεν μπορώ να την πιω έτσι. Δεν είναι καθόλου ευχάριστη, αλλά είναι μια πρακτική λύση η σόδα. Για το. Θα σας πω, ναι. Για τα κεντρικά. Τα είπαμε πριν, είναι το φονσιτρίλ κυκλοφορεί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, που δεν είναι κεντρικό κάλιο, είναι κεντρικό καλιονάτριο, αν θέλετε. Έχει νάτριο μέσα και δεν το θέλουμε, αλλά επειδή δεν έχουμε άλλο, θα το δώσουμε και θα πούμε στον άρρωστο: κοίταξε να δεις, δεν φτάνει που δεν πρέπει να τρως νάτριο. Εμείς σου προσθέσαμε και λίγο στην αποστόματος χορήγηση, οπότε θα κόψεις κι άλλο το νάτριο. Θα πεις η γυναίκα σου να μαγειρεύει καθόλου με αλάτι στο σπίτι. Το φονσιτρίλ λοιπόν είναι ένα σκεύασμα. Υπάρχει ένα ομοιοπαθητικό, το αλκάλα N, το οποίο επίσης μπορεί να αλκαλοποιήσει. Νομίζω ότι έχει κυτρικά άλλα τα μέσα. Έχει κυτρικό νάτριο, ναι. Τετραγικό νάτριο. Μάλιστα. Και τετραγικό κάλιο. Okay. Και υπάρχει και η σόδα, η παραδοσιακή σόδα, η οποία κάνει την αλκαλοποίηση που θέλουμε, αλλά έχει πολύ νάτριο. Η σόδα έχει, έχει νάτριο και δεν είναι καθόλου. Μια και έχω το μικρόφωνο, μπορώ να κάνω δύο ερωτήσεις. Ναι. Θέλω μια στιγμή να τελειώσουμε αυτό. Τώρα, διαιτητικές οδηγίες. Του λες μην τρως κρέας, αλλά αυτός είναι ένας καλοφαγάς, έτσι. Που και δεν πολύ συμμορφώνεται. Εκεί, αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε ζυλωρή. Αν θέλετε. Μπορείς να έχει αυξημένο ουρικό οξύ στο αίμα για να του ρίξετε το ουρικό οξύ που φεύγει στα ούρα. Αν το πείσετε όμως να μην τρώει κρέας, ούτε αυτό χρειάζεται. Σχεδόν την απαντήσετε. Η μία ερώτηση ήταν ποιο είναι το ποσοστό των ασθενών που έχουν υπερουρικαιμία χωρίς να έχουν εν πάση περιπτώσει, αυξημένο ουρικό οξύ στα ούρα χωρίς να έχουν στο αίμα. Όταν βρείτε αυξημένο ουρικό οξύ στο αίμα, αυτό είναι μια παράμετρος που ακόμα περισσότερο τονίζει ότι ο ασθενής σας έχει ενδεχόμενα ουρική διάθεση. Δεν είναι όμως απαραίτητο. Δηλαδή, το ποσοστό ασθενών που κάνουν λίθους ουρικού οξέως με αυξημένο ουρικό οξύ αίματος δεν ξεπερνά το 20%. Αν λοιπόν βρείτε ένα αυξημένο ουρικό οξύ αίματος, μπορεί ο ασθενής σας να μην κάνει καν λίθους ή να μην κάνει λίθους ασβεστίου. Αν όμως σε έναν ασθενή με λίθους ουρικού οξέως, με χαμηλό pH ούρων βρείτε και αυξημένο ουρικό οξύ αίματος, είναι μία ακόμα απόδειξη ότι αυτός ο ασθενής μας έχει ουρική διάθεση, όπως είπαμε πριν. Και να, ναι, ήθελα να άλλη μία ερώτηση να καταθέσω, μάλλον όχι για τώρα. Δεν αναφέραμε καθόλου την αιτιολογία, την πιθανή μεταβολική διάθεση για αλήθους μάτριξ. Ναι. Δεν είναι για την παρόντες, ίσως. Αν προλάβουμε. Στην παρουσίαση των περιστατικών θα σας την πω. Έχουμε περιστατικό με λίθο μάτριξ. Το βάλαμε στη διαφάνεια λοιπόν, πάνω, αλλά πηγαίναμε εντάξει, πολύ μακριά. Ευχαριστώ. Κύριε Καλογερά, ναι. Μία άλλη ερώτηση. Από ό,τι κατάλαβα, βασική προϋπόθεση για να κάνουμε μεταβολικό έλεγχο της λιθίασης είναι να έχουμε απαλλάξει τον ασθενή από το λιθιασικό φορτίο, έτσι. Όχι. Υπάρχει μία τουλάχιστον μελέτη που έχω υπόψη μου εγώ, η οποία λέει ότι όταν ένα ασθενής μας έχει εξακολουθεί να έχει πέτρες στο νεφρό του ή στον ουρητήρα του, καλό θα είναι να αποφεύγει κανείς το μεταβολικό έλεγχο, διότι βγαίνει πιθανόν ο λίγον πλασματικός, καθότι υπάρχουσα πέτρα καταναλώνει κάποιες από τις παραμέτρους αυτές. Δηλαδή μπορεί να κρατάει λίγο ασβέστιο, λίγο ξαλικά για να μπορεί να αυξηθεί και εμείς να παίρνουμε ψεύτικες τιμές. Οι περισσότεροι δεν το δέχονται όμως αυτό και λένε ότι μπορείς να κάνεις μεταβολικό έλεγχο ακόμα και όταν ο ασθενής σου εξακολουθεί να έχει λίθους.
Το πρόβλημα είναι ότι όταν η ασθενή σας έχει λίθους και έχει έρθει σε εσάς, έχει πρόβλημα να απαλλαχθεί από τον πόνο του και από οποιοδήποτε άλλα συμπαραμαρτώντα προβλήματα και όχι να του πεις εκείνη τη στιγμή γιατί κάνει λίθους. Όταν όμως λύσει το πρόβλημα το κύριο, τότε θυμάται να ρωτήσει γιατί κάνει λίθους. Η σύστασή μου είναι απαλλάξτε το ένα από τους λίθους εφόσον μπορείτε ή φτάστε μέχρι εκεί που μπορείτε και όταν είναι σταθερή πια η κατάσταση κλινικά, ο ασθενής δεν πονάει, προβείτε σε μεταβολικό έλεγχο. Δεν θα χάσετε πολλές πληροφορίες. Συγγνώμη, θα παρέμβω. Αυτό πάει στην ερώτηση που έκανε ο κύριος Σχολαρίκος, στην οποία θέλω να την αναφέρω τώρα. Είναι το εξής. Ωραία. Βρήκαμε όλα αυτά τα πρώτα ωραία που είπαμε, του βάλαμε και φαρμακευτική θεραπεία. Για πόσο καιρό? Πόσοι από αυτούς θα συμμορφωθούν με τις διαιτητικές οδηγίες? Πόσοι θα φύγουν από το σχήμα που τους δώσαμε λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών? Το πράγμα εδώ γίνεται λίγο περίπλοκο. Θεωρητικά θα πρέπει να τους δίνουμε τις θεραπείες αυτές σχεδόν εφόρου ζωής. Ειδικά για τους ασθενείς με κυστηνουρία, ουρικό οξύ, αυτό είναι σχεδόν δεδομένο. Για ασθενείς με υπερασβεστιουρίες, πόσο καιρό μπορείς να δώσεις θιαζίδες? Ακούσατε ήδη από τον κύριο Μαμουλάκη ότι υπάρχει μια περίοδος που οι θιαζίδες σταματούν να δρούν. Πρέπει ούτως ή άλλως να κάνεις ένα διάλειμμα και να ξαναρχίσεις. Γενικά με τις θιαζίδες έχουμε πρόβλημα και λόγω της δικής της λειτουργίας σε ένα χαμηλό ποσοστό, αλλά και γενικότερα λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών. Θα σας πω ότι τελικώς μένουν, για να απαντήσω και στον κύριο Σχολαρίκο, τελικώς μένουν στη φαρμακευτική θεραπεία οι ασθενείς αυτοί που είναι πιο συνειδητοποιημένοι και περισσότερο ταλαιπωρημένοι. Δηλαδή, δεν θα πείσεις εύκολα έναν ασθενή που έχει κάνει μία-δύο πέτρες, τη μία την έβγαλε, την άλλη την έσπασε με λιθοτριψία, να μπει σε θιαζίδες για μία πενταετία. Δεν θα μείνει, θα φύγει από το πρόγραμμα μόνος του. Θα διακόψει μόνος του κάποια στιγμή. Μόνο αν είσαι τυχερός και ο καρδιολόγος του έχει δώσει αντιπερτασικά και μπορείς να τα συνδυάσεις. Ο ασθενής όμως που έχει ταλαιπωρηθεί άσχημα με λιθίαση, έχει φάει 2-3 χειρουργία, έχει κάνει κανένα 2 λιθοτριψίες και έχει πάει 10 φορές στο τμήμα επιγόντων, είναι πολύ πιο πρόθυμος να ακολουθήσει τις θεραπείες αυτές. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε αυτό το θέμα, γιατί ήδη καθυστερήσαμε. Πρέπει να ξέρετε ότι σε αντίθεση με τις άλλες παθήσεις, στην λιθίαση δεν θα δούμε ποτέ αυτό που λέμε strong evidence, ισχυρά δεδομένα. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Για να σου δώσει κανείς, για να πάρεις μάλλον από μια μελέτη αξιοπρεπή στατιστικά νούμερα, θα πρέπει να παραταθεί αυτή σε διάρκεια 5-7 χρόνια. Τόσο βγαίνει από τις στατιστικές αναλύσεις αυτών των δεδομένων. Θες μια μελέτη πενταετίας μίνιμουμ έως 7 ετίας. Για να πάρεις ένα αξιόλογο αποτέλεσμα ανθρώπων που παίρνουν φάρμακο και αυτών που παίρνουν πλασέμπο. Φανταστείτε ότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε σε θιαζίδες για 5 χρόνια ασθενείς με πρόβλημα. Άντε να του δίνεις πλασέμπο. Ποτέ δεν θα υπάρξουν τέτοιες μελέτες που να συγκρίνουν πλασέμπο με θιαζίδες για 7 χρόνια σε λιθιασικούς. Ποτέ δεν θα υπάρξουν. Και επομένως είμαστε υποχρεωμένοι να στηριχτούμε σε μελέτες είτε μικρότερης χρονικής διάρκειας και πιο κακοσχεδιασμένες ενδεχόμενα, σε προσωπική εμπειρία σε έναν βαθμό που είναι το χειρότερο level of evidence αυτό. Γενικώς όμως ποτέ δεν θα πάρουμε δεδομένα σαν αυτά που περιμένουμε από τον καρκίνο του προστάτη ή τον καρκίνο της κύστης, ας πούμε. Στέλιο, μόνο να συμπληρώσω αυτό που λες, που είναι απόλυτα σωστό. Το ίδιο ισχύει και για τις διαιτητικές παρεμβολές. Δηλαδή, που εκεί γίνεται ακόμα μεγαλύτερος χαμός. Δηλαδή δεν μπορείς να βγάλεις καμία άκρη. Σύμφωνο. Παναγιώτη. Εγώ θα ήθελα δύο διευκρινήσεις να ακούσω. Πρώτη είναι τεχνικό θέμα. Είδα κάπου στο βασικό έλεγχο, στη γενική ούρων, και ένα τεστ νητροπροσικού νατρίου για την κυστήνη. Αυτό είναι εύκολα διαθέσιμο και απλό? Ναι. Και δεύτερον, τελικά η πρόταση ποια είναι? Μεταβολικό έλεγχο σε όλους? Ανεξαρτήτως ηλικίας, εμφάνισης, υποτροπών κλπ. Ας πάμε το δεύτερο. Όχι. Ο Χάρης τα είπε όλα νομίζω σε αυτό. Ο μεταβολικός έλεγχος έχει σαν στόχο συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών. Ναι, αλλά όμως πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε τουλάχιστον μία φορά, αν γίνεται. Είναι σύσταση αυτό. Μπορεί πρακτικά να μην μπορούμε να το κάνουμε. Δεν σημαίνει όμως. Υπάρχουν κατηγορίες ασθενών που σαφέστατα έχουν ένδειξη και υπάρχουν ασθενείς που δεν έχουν ένδειξη. Δηλαδή δεν θα αναλύσουμε, δεν θα κάνουμε ένα πλήρη μεταβολικό έλεγχο. Κατά την άποψή μου, την ταπεινή, ενδεχομένως να διαφωνώ με το Χάρη σε αυτό, σε ένα ασθενή που μου ήρθε με πρώτο επεισόδιο λιθίαση. Δεν με ενδιαφέρει ακόμα. Θα το κάνω σε ένα δεύτερο. Μισό λεπτό, Θοδωρή. Λοιπόν, το άλλο που. Το πρώτο που ρώτησες είναι. Το τεστ νητροπροσικού. Το τεστ νητροπροσικού είναι ένα ποιοτικό τεστ. Είναι πανεύκολο. Βρείτε ένα μικροβιολόγο που ξέρετε, με το οποίο συνεργάζεστε και πείτε του να το βρει στην αγορά. Είναι μια σταγόνα για να πάρουν χρώματα ούρα. Τόσο απλό είναι το τεστ νητροπροσικού. Μια ακόμα πρακτική γρήγορη ερώτηση, Στέλιο μου. Η συλλογή ουρών 24ωρου, τουλάχιστον στα textbooks, αναφέρεται ότι υπάρχουν συντηρητικά στο μπουκαλάκι συλλογής. Που στην real practice, ο Σάκης ρώτησε τους ασθενείς μου που πήγαν και το κάνανε, τους πήγαν και τους είπαν: πάρτε ένα μπουκαλάκι από το φαρμακείο, άδειο ή οτιδήποτε και φέρτε μασούρα. Τι κάνουμε σε αυτό?
ισχύει έτσι, είναι αξιόπιστη μια συλλογή, πήρα ένα μπουκαλάκι από το σπίτι μου και γέμισα τα ούρα και τα πήγα 24 ώρες, ή να τους κατευθύνουμε με κάποιο μικροβιολόγο που συνεργαζόμαστε και τι πρέπει να έχει μέσα το κοντέινερ που θα μαζέψει τα ούρα. Θα πλατιάσω λίγο παραπάνω με βάση την, με αφορμή την ερώτηση αυτή. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ είναι πού θα στείλουμε τους λίθους για ανάλυση και ποιος μικροβιολόγος θα μας κάνει μια αξιοπρεπή ανάλυση ουρών 24 ώρων. Συμφωνούμε σε αυτό? Ωραία. Λοιπόν, ήδη έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν και στην Θεσσαλονίκη, από όσο ξέρω, και στην Αθήνα. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι μικροβιολόγοι που έχουν φέρει και μηχανήματα φασμασκοπίας υπερήθρων. Άρα αρχίζουν και αυτοί σιγά σιγά να μπαίνουν στο παιχνίδι. Ψάξτε και θα βρείτε. Ρωτήστε μεταξύ σας και θα μάθετε. Δεν μπορώ να σας κάνω διαφήμιση εδώ ονομάτων. Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν μικροβιολόγοι που έχουν αυτή τη στιγμή τρόπο να αναλύσουν μεταβολικά ένα λίθο. Υπάρχουν. Το δεύτερο είναι, βρείτε κάποιον μικροβιολόγο, αυτόν τον οποίο συνεργάζεστε, και πείτε του ότι θέλετε να κάνετε προσδιορισμού σε ώρα 24 ώρου κάποιων ουσιών. Την κρεατινίνη, την ουρία, το ασβέστιο, τα προσδιορίζουν ακόμα και στα δημόσια νοσοκομεία πάρα πολύ εύκολα. Τα πιο πολλά δημόσια νοσοκομεία, ακόμα και τα επαρχιακά, κάνουν αυτούς τους προσδιορισμούς. Το δύσκολο είναι τα οξαλικά και τα κυτρικά. Αυτά δεν κάνουν συνήθως. Λοιπόν, αυτά όμως, αν ρωτήσετε ένα μικροβιολόγο, γυναίκα μου είναι μικροβιολόγος, είναι πανεύκολο. Γιατί δεν τα κάνουν, γιατί δεν τους ζήτησε ποτέ κανείς. Αν τους πεις θέλω οξαλικά κυτρικά, θα παραγγείλουν τα ειδικά kit και μπορούν και το κάνουν. Τώρα, πάμε στην ερώτηση του κ. Μανούσακη. Πραγματικά δεν βάζουμε τα ούρα σε ένα δοχείο, τα μαζεύουμε ένα 24 ώρο και τα πάμε χαρούμενοι στο μικροβιολόγο, διότι πολύ απλά για να κρατηθούν συγκεκριμένες ουσίες θέλει συγκεκριμένα συντηρητικά. Και αυτό οι μικροβιολόγοι το γνωρίζουν. Και πρέπει να πούν στον ασθενή σε τι δοχείο θα τα μαζέψει. Ο καλός μικροβιολόγος που κάνει καλή ανάλυση λίθου του δίνει το δοχείο από το εργαστήριό του με το κατάλληλο συντηρητικό. Το συνηθισμένο συντηρητικό είναι το υδροχλωρικό οξύ. Λίγες σταγόνες υδροχλωρικού οξέως. Δεν είναι κανένα περίπλοκο συντηρητικό. Εντάξει. Εάν βάλεις μέσα υδροχλωρικό οξύ, εντάξει με το. Συγχωρείτε, το πέρασα και εγώ τώρα. Έχει να κάνει με τα οξαλικά και το ορικό οξύ. Εντάξει. Δίνοντας μέσα υδροχλωρικό οξύ, συντηρείς νομίζω τα οξαλικά. Ή το λέω ανάποδα. Όταν πάει το δείγμα στο εργαστήριο, μπορεί αλκαλοποιώντας το να ξαναεπαναφέρει την παράμετρο που χάλασε με το υδροχλωρικό οξύ στα φυσιολογικά και να κάνει ένα καλό προσδιορισμό. Δεν χαλάει τίποτα το συντηρητικό. Απλώς νομίζω ότι μπλοκάρει την αποδόμηση του ουρικού οξέως, αν θυμάμαι καλά. Αλλά χάνει τα οξαλικά. Μόλις το πάω στο εργαστήριο, αυτοί κάνουν τον προσδιορισμό σε ένα δείγμα, αλκαλοποιούν ξανά το δείγμα και η παράμετρο που χάλασε, νομίζω χαλάει το οξαλικό με το υδροχλωρικό, ξανά έρχεται στο φυσιολογικό και μπορεί να την προσδιορίσει. Ή εάν. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει, μπορεί να σπάσει κανείς το δείγμα σε κομμάτια. Δηλαδή να έχει δύο δοχεία, στο ένα να βάλει υδροχλωρικό οξύ για να προσδιορίσει πάνω χάρη το ουρικό, και στο άλλο να βάλει ένα άλλο συντηρητικό, δεν θυμάμαι το όνομά του, για να μπορεί να προσδιορίσει τα οξαλικά. Και να προσδιορίσουμε το δείγμα σε ούρα 12 ώρου. Νομίζω, κάποια τέτοια ουσία είναι έτσι με αζίδι, κάτι τέτοιο. Αυτό λοιπόν είναι θέμα του μικροβιολόγου σας. Θα πρέπει να του πείτε τι θέλετε, αυτός ξέρει τι χαλάει και πώς προστατεύεται και θα σας δώσει την κατάλληλη οδηγία. Λοιπόν, μου κάνουν νοήματα από κάτω ότι κινδυνεύουμε ποινή αποκλεισμού. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Περισσότερο στέλνει ο Γιανακόπουλος, okay. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα περιστατικό πολύ εύκολο, στο οποίο πιστεύω δεν θα διαφωνήσουμε και το έβαλα πιο πολύ για να ζεσταθούμε λίγο, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Είναι μια κυρία 60 ετών, έρχεται με κολλικό στο τμήμα επιγόντων και στην απλή ΝΟΚ φαίνεται μια πέτρα περί τα 4 χιλιοστά, 4 μιλιμέτρ. Της κάνουμε και ένα υπερηχογράφημα και έχει μια ήπια διάταση πρώτου βαθμού. Η ερώτηση είναι απλή. Και θα δώσω και την απάντηση. Της κάναμε μία παυσίπονη ένεση, ένα μύστερη νοηδές αντιφλεγμονώδες. Υπάρχει κάποιος που έχει ένσταση σε αυτό που θα έκανε κάτι άλλο? Θα έκανε, ας πούμε, κάποιο ναρκωτικό παυσίπονο? Όχι, συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Μία δεύτερη ερώτηση. Υπάρχει κάποιος από εσάς που έχει στο νοσοκομείο του, είτε είναι δημόσιο είτε ιδιωτικό, τη δυνατότητα και την άνεση να κάνει κάποια άλλη διαγνωστική εξέταση κατά την εισαγωγή του κολλικού αυτού στα τμήμα επιγόντων? Εννοώ δηλαδή μια αξιονική τομογραφία. Όχι. Λοιπόν, αυτό απλώς σαν γνώση την οποία πρέπει να την ξέρουμε. Τα guidelines είναι σαφή.
μάλλον ψέματα, δεν είναι τόσο σαφή, αλλά είναι έτσι εντυπωσιακό στο νούμερο. Η αξιολογική τομογραφία αυτή τη στιγμή, ακόμα και για τα guidelines, έχει νούμερο 1. Βέβαια, ακριβώς από κάτω πάλι νούμερο 1 έχει την ενδοφλέβια ορογραφία με τον ωραίο όρο έτσι, για να ξεφύγουμε, standard procedure, αλλά δεν μας διευκρινίζει τι εννοεί standard procedure. Μπορούμε να κάνουμε ενδοφλέβια πυλογραφία στον κολλικό που έρχεται στα επίγοντα? Όχι. Μπορούμε να κάνουμε αξιονική τομογραφία όμως στον κολλικό που έρχεται στα επίγοντα. Άρα, όταν μιλάμε για την οξία φάση, η αξιονική τομογραφία. Συγγνώμη. Η αξιονική τομογραφία πραγματικά υπερτερεί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όλοι κάνουν αξιονική τομογραφία. Βλέπει το λίθο, βλέπει τη διάταση, αποκλείει το ανέβρισμα, αποκλείει η δοκυλιακή πάθηση. Είναι μία εξέταση για όλα και έχει τελειώσει επί τόπου. Επομένως, έχετε την υπόψη, σαν σύγχρονοι ουρολόγοι, ότι έχει νόημα ανεξάρτητα αν στην Ελλάδα εξακολουθούμε να είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Σωστά. Στην αξιονική τομογραφία φαίνονται όλες οι πέτρες, όλες εκτός από μία. Μία πέτρα μόνο δεν φαίνεται. Αυτή που λες, ινδυναβήρης. Η μόνη κατηγορία λίθων που δεν βλέπει η αξιονική είναι η ινδυναβήρη. Όλες τις άλλες πέτρες τις βλέπει. Βέβαια, προϋπόθεση είναι να είναι ικανού μεγέθους και οι τομές που θα πάρουμε να είναι μικρές. Αυτό το λεγόμενο step που λένε οι ακτινολόγοι, το διάστημα. Γιατί άμα κάνεις step ενός εκατοστού και η πέτρα σου είναι 5 χιλιοστά, μπορεί να τη χάσεις. Και να χάσεις όμως την πέτρα, θα δεις τη διάταση. Θα δεις και αυτό το περιρρήνιαλ stranding που λένε οι ακτινολόγοι, έμεσα σημεία ότι υπάρχει πέτρα. Εντάξει, συνάδελφε, καλύτερα να ρωτήσεις. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνεται σε όλους η αξιονική ή μόνο εκεί όπου υπάρχει διαγνωστική αμφιβολία? Έχω την εντύπωση ότι αν μπορούσα θα την έκανα σε όλους, παρά την αυξημένη ακτινοβολία που παίρνει ο ασθενής, γιατί είναι μια πολύ λησιτελής εξέταση. Στην ελληνική πραγματικότητα όμως, για να είμαστε ρεαλιστές, δεν μπορεί να γίνει, γιατί αν την κάναμε σε κάθε κολλικό, θα μας φώναζε ο διοικητής του νοσοκομείου και διευθύντης του ακτινολογικού και θα μας πετούσαν τις κλωσιές έξω την επόμενη μέρα. Επομένως, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αν μπορούσα, θα το έκανα, αν αυτό με ρωτάτε. Αν μπορούσα, θα το έκανα σε όλους. Εντάξει. Και απλώς τι γίνεται, όταν κάνεις την αξονική και βρεις την πέτρα, κάνεις μετά και μία νοκ για να μπορείς να ξέρεις γιατί πέτρα μιλάς ακριβώς και να μπορείς να την παρακολουθείς πια με νοκ. Στην Αμερική αυτό κάνουν. Κάνουν αξονική, βρίσκουν την πέτρα, κάνουν νοκ και το follow-up γίνεται πλέον με νοκ. Εντάξει. Τελειώ. Να ρωτήσω κάτι, γιατί πρέπει να τη ζητήσουμε κιόλας σωστά. Δηλαδή, εγώ είχα πρόβλημα στην αρχή. Πολλές φορές έλεγα spiral CT. Ναι, όχι, ζητάς χωρίς σκιαγραφικό. Αυτό είναι βασική προϋπόθεση. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να του εξηγήσεις στον ακτινολόγο ότι ψάχνω για λιθίαση, θέλω λεπτές τομές. Εγώ μια φορά που του ζήτησα τριάρες τομές, μου τι στείλανε πίσω, ας πούμε, ότι δεν γίνεται. Οι τομές ουσιαστικά, γιατί κάνουν κατά επιλογή. Εμάς στο δικό μας νοσοκομείο πολλές φορές κάνουν μόνοι τους ανά 7, που δεν είναι αρκετοί. Είναι λάθος. Δεν χρειάζεται. Ναι. Εγώ του. Ναι. Non contrast, τίποτα από σκιαγραφικό. Του το γράφει. Δεν θέλω τίποτα. Όπως είναι. Και λύνει όλο το διαγνωστικό σου πρόβλημα. Απλώς θα ξαναλέω τώρα για να είμαστε ρεαλιστές και γι' αυτό το έβαλε για την κουβέντα πιο πολύ. Η ελληνική πρακτική είναι αυτό. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Ναι, λίγο να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπατε, ότι θα σας φωνάξει ο διοικητής κτλ. Θα πρέπει κάποια στιγμή εμείς οι γιατροί να εξηγήσουμε στον κάθε διοικητή ή αυτός που βγάζει το κοστολόγιο σχέση απόδοση τιμής, αν η εξονική. Την παρούσα φάση που πρέπει να γίνει, πόσο κάνει, 100-150 ευρώ, να πάμε και λίγο μπακαλίστικα, ή μια πυλογραφία που θα αναγκαστούμε να κάνουμε αργότερα στην ίδια τιμή, θα πρέπει να εξηγήσουμε εμείς ότι αυτά που γλιτώνουμε σε θέματα ανευρίσματος ή οτιδήποτε άλλο πλοκόν είχε ο ασθενής και σε νοσήλια, είναι πολύ πιο απλή το να το κάνουμε εκείνη τη στιγμή, έτσι, και πρέπει να το αποδείξουμε ότι δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Πρέπει όμως να το κάνουμε εμείς, σαν γιατροί. Μην περιμένουμε ο κάθε διοικητής ή ο υπουργός υγείας ή ο υφυπουργός ή κάποιοι τεχνοκράτες που είναι στα υπουργεία να κοιτάνε καθαρά και μόνο το κοστολόγιο, σαν κοστολόγιο. Να κοιτάνε και το μετά. Θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό, αλλά πρέπει ίσως σαν ελληνική ουρολογική εταιρεία, σαν ελληνική ουρολογία, να συμφωνήσουμε όλοι ότι αυτό θα είναι το πλάνο μας από εδώ και πέρα και όχι να ζητάω εγώ αξονική και ο άλλος να λέει τι λέει αυτός. Μα δεν σου κάνει ένα υπέρηχο αξονική, σε βέβαια. Και Στέλιο. Στέλιο, συγγνώμη. Στέλιο. Και πόσες φορές σου γυρνάει το υπέρηχο με μικρολιθίαση? Από τους ακτινολόγους. Πολλές φορές. Και δεν έχει, και δεν έχει τίποτα. Κανένα νόημα, ναι. Εμένα μου έχει τύχει τρεις φορές ελεγκτές στο ΟΠΑΤ να μην μου εγκρίνουν αξιονική για αλυθίαση. Έχετε δίκιο. Γι' αυτό και η συζήτησή μας ήταν και κυρίως θεωρητική εδώ και σας είπα, το είπα για τρεις φορές. Τες είναι οφθαλμίατροι και ούτε καταξής. Επειδή είπατε για τους τεχνοκράτες, τους γραφειοκράτες και όλα τα υπόλοιπα και είπατε και για ουρολογική εταιρεία, ναι, καλά κάνατε και τα είπατε αυτά πράγματα. Για να το μορφοποιήσουμε, επειδή εγώ θέλω να έχω πρακτικές εφαρμογές. Η ουρολογική εταιρεία, ουσιαστικά, εκείνο το οποίο θα μπορούσε να κάνει ήταν το έτοιμο αυτό
την έτοιμη δουλειά από τα ευρωπαϊκά guidelines, να πάρει μια απόφαση ότι υιοθετώ ως επιστημονική εταιρεία τα guidelines τα ευρωπαϊκά και κοιτάξτε να δείτε, η παρέμβασή μας είναι σε αυτό το επίπεδο. Και στις εποχές τις δύσκολες που ζούμε τώρα, η παρέμβαση σε αυτές τις καταστάσεις είναι με αυτά τα πράγματα. Η χάραξη πολιτικής υγείας, αλλά αυτό το πράγμα, να ξέρετε ότι ουσιαστικά θα έχει σαν αντιμέτωπους όλο αυτό τον κόσμο που έχει ποντάρει στην παραυγεία και στην υπερβολή και στην κατάχρηση και στην άνευ ενδείξεων και αποδείξεων διαγνωστική και θεραπευτική προσπέλαση, αλλά αυτό είναι κατά τη γνώμη μου η μόνη οδός που παρέχει διέξοδο σε αυτά τα πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε. Το είπαμε ήδη πριν για το παυσίπονο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή τη στιγμή τα μίστερινο διδέντη φλεγμονώδη είναι τα παυσίπονα εκλογής. Και απλώς επειδή το ξέρετε όλοι, σας το δίνω να το θυμάστε και εμένα έτσι με ένα καταράκτη εδώ δεδομένων. Οι προσταγλαντίνες είναι το κεντρικό σημείο στον κολικό του νεφρού. Αυτές λειτουργούν και για την αντίληψη του πόνου. Προκαλούν σπασμό των λίων μυϊκών ινών και επιπλέον με την αγκιοδιαστολή αυξάνουν τη διούρηση, η οποία αυξάνει την εντονευτική πίεση. Άρα, ο κεντρικός ρόλος των προσταγλαντινών στον κολικό είναι αδιαφυσβήτητος, γι' αυτό θα πάμε να κάάνουμε παυσίπονο. Τα μυστερινοδίδη φλεγμονώδη είναι σαφέστατα τα παυσίπονα εκλογής, διότι δρούν κατευθείαν στο κέντρο της αιτιολογίας του πόνου. Τα οπιοειδή δρούν κεντρικότερα, αλλά δεν δρούν στο αίτιο, ενώ το βάζω εδώ απλώς επειδή το βλέπω ακόμα. Το Μπουσκοπάν, ας το πούμε και με το όνομά του, η βουτυλβρομιούχος Ιωσκίνη, δεν έχει καμία μελέτη μαζί της που να δικαιολογεί την εφαρμογή της, τη χρήση της. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθώ να βλέπω ότι πολλοί κάνουν Μπουσκοπάν, ενδεχομένως να δρά, δεν έχω αντίρρηση, αλλά δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα που να εξηγούν γιατί δρά, πώς δρά και τι ρόλο παίζει. Αν την κάνει κάποιος, πρέπει να την κάνει συμπληρωματικά. Κάναμε μία πυελογραφία στην ασθενή, η πέτρα μας είναι κάπου εδώ, μία διάταση, εγώ θα έλεγα τι διάταση, ούτε καν πρώτου βαθμού. Και αυτές είναι οι επιλογές μας. Συντηρητική θεραπεία, ποιος συμφωνεί? 4 χιλιοστά πέτρα με την πυελογραφία που είδατε. Ποιος συμφωνεί για συντηρητική? Ωραία. Ποιος θα έκανε εξωσωματική λιθοτριψία? Ποιος θα έκανε επίγουσα εξωσωματική λιθοτριψία τώρα? Δηλαδή σήμερα βρήκα την πέτρα, αύριο το πρωί εξωσωματική. Κανένας. Έχουν κυκλοφορήσει μερικές μελέτες ήδη. Μία από αυτές είναι από τον Μάρμπεργκερ, ο οποίος είναι σοβαρός άνθρωπος. Της επίγουσας εξωσωματικής λιθοτριψίας. Το σκεπτικό ποιο είναι? Είναι να προλάβουμε την πέτρα πριν σφινώσει κάπου, όχι πριν πέσει, ναι. Λοιπόν, προλάβουμε την πέτρα πριν πέσει. Λοιπόν, να προλάβουμε την πέτρα πριν σφινώσει κάπου και αυτή η παγίδευσή της εκεί να προκαλέσει το ίδρυμα του βλενογόνου του ρητήρα που θα την καθυλώσει μόνιμα ίσως. Επίγουσα εξωματική να προλάβουμε πριν σφινώσει κάπου και κάνει ίδημα. Υπάρχουν αυτές οι μελέτες, θα τις δείτε στη βιβλιογραφία. Τις θεωρώ ολίγων υπερβολικές, γιατί κάποιες αυτές τις πέτρες μπορούν να φύγουν μόνες τους, αλλά υπάρχουν. Λοιπόν, συμφωνούμε ότι αυτό εδώ είναι υπερβολή και η ορειτροληθοδομή είναι υπερβολή. Ωραία. Πόσο χρόνο δίνεις? Ήταν 60 χρόνων η γυναίκα. Όχι, πόσο χρόνο δίνεις? Πόσο χρόνο, ναι. Πόσο, θα το πούμε τώρα αμέσως. Τώρα, αυτά είναι τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ορολογικής Εταιρείας. Πότε πάμε συντηρητικά. Ένα σχόλιο θα κάνω μόνο εδώ για τους λίθους με διάμετρο κάτω από 7 χιλιοστά. Αυτό το νούμερο το δίνει τα guidelines, το 7. Μας τα μπερδεύουν λίγο όμως, γιατί αν πάει κανείς στην τελευταία έκδοση του 2010, στο τέλος των guidelines για τη λιθίαση, έχουν βάλει τα κοινά guidelines της Ευρωπαϊκής με την Αμερικάνικη Ορολογική Εταιρεία. Είναι μάλιστα δημοσιευμένο και σε paper στο Journal of Urology αυτό. Σας το έχουμε βάλει και αυτό στο εκπαιδευτικό υλικό. Εκεί μιλάνε για πέτρες ουρητήρα και βάζουν σαν όριο το 10, δηλαδή το 1 εκατοστό. Ενώ δηλαδή στην αρχή των guidelines μας μιλάνε για πέτρες μέχρι 7, πίσω μας μιλάνε για πέτρες μέχρι 10. Το 7 δεν προέκυψε τυχαία, προέκυψε από το γεγονός ότι η βασικότερη παράμετρος για την αυτόματη υποβολή είναι το μέγεθος, όπως ξέρετε όλοι. Και δείτε λίγο ότι αν περάσει τα 6, το ποσοστό αυτόματης υποβολής πέφτει στο 20%. Επομένως, αν έχεις μια πέτρα στα 7 χιλιοστά και πάνω, το να πέσει μόνη της είναι μάλλον απίθανο. Μάλλον. Έχουμε δει και πέτρες ενός εκατοστού να πέφτουν, έτσι προς Θεού. Αλλά στατιστικά, πάνω από τα 7 δεν περιμένεις πολλά πράγματα. Γι' αυτό έχει βάλει το 7 η Ευρωπαϊκή Ορολογική Εταιρεία εκεί. Δεν ήταν τυχαίο νούμερο. Αυτά όσον αφορά το τριτημόριο δεν μας ενδιαφέρουν. Και πάμε τώρα στην τριτική αγωγή. Αυτή είναι μια τυπική συντηρητική αγωγή που δίνουμε σε έναν ασθενή, ο οποίος φεύγει με τη διάγνωση μιας πέτρας 4 μιλιμέτρων, όπως εδώ, για να πάει στο σπίτι του. Υπάρχει κανείς που έχει ένσταση σε κάτι από εδώ? Αν έχετε ένσταση καταρχήν, όχι προσθήκη, ένσταση.
Δεν ξέρω κατά πόσο η λήψη άφθονων υδρών στην παρούσα φάση είναι απαραίτητη τη στιγμή που έχουμε υδρονέφρωση. Ναι, είναι κλασική οδηγία που εμείς οι υδρολόγοι το ξέρουμε, οι παθολόγοι δεν το ξέρουν, ότι στη φάση του κολλικού μην πίνεις πολλά υγρά για να. Τα γνωστό, αλλά όταν υπάρχει μεσοδιάστημα ελεύθερο πόνο, πιες νερά για να. Αυτό φαντάζομαι εννοείται και αυτό το ξέρουμε και συμφωνούμε όλοι. Άλλη ένσταση κάποιο, Νίκο. Όχι ένσταση, προσθήκη αν θέλετε. Εγώ πιστεύω ότι τα παυσίμωνα θα τα χορηγούσα συστηματικά για 2-3 μέρες, όχι επί πόνο. Δεν είμαστε συνεννοημένοι, να ξέρετε, έτσι. Υπάρχει μία μόνο διπλή τυφλή μελέτη, η οποία όμως μας δίνει level of evidence 1B. Γιατί είναι τυχεοποιημένη. Που λέει ότι αν χορηγηθούν συστηματικά, ως παυσίπονα όμως, προσέξτε, σαν παυσίπονα, γιατί έχουμε και άλλη εφαρμογή μετά, έχουμε καλύτερη ανταπόκριση των ασθενών τουλάχιστον τις πρώτες μέρες θεραπείας. Αν λοιπόν κάποιος μου πει, όπως ο κ. Καλογεράς, ότι εγώ δίνω συστηματικά παυσίπονα στον ασθενή που φεύγει, θα του πω ότι έχει τουλάχιστον μία μελέτη να χρησιμοποιήσει και να αποδείξει ότι έχει δίκιο. Αν με ρωτήσετε προσωπικά, θα σας πω δεν δίνω, γιατί. Τα φοβάμαι λίγο, όπως όλοι μας. Τα μη στερεοδοτήτη φλεγμονώδη έχουν κάποιες παρενέργειες, όχι, είναι λίγο υπερτιμημένες παρενέργειες τους. Στην κλινική πράξη δεν είναι τόσο ψηλό το ποσοστό, αλλά λίγο τα φοβάμαι. Πάντως, αυτό που είπε ο κ. Καλογεράς, εγώ το δέχομαι, το δέχεται και αυτή η μελέτη που μας λέει τα ίδια. Τώρα, τι λέτε γι' αυτό. Την περίφημη συζήτηση των τελευταίων ετών, μια δεκαετία έχει κλείσει σχεδόν, του να δίνουμε κάποια φάρμακα, όχι σαν παυσίπονα πια, αλλά για να διευκολύνουμε την αποβολή του λίθου. Και φάρμακα τέτοια ήταν τα μη στερεοδοτήτη φλεγμονώδη και τα κορτικοστεροειδή που στόχο είχαν να ελαττώσουν το ίδρυμα του ουρητήρα και να αφήσουν την πέτρα να περάσει. Και φάρμακα τα οποία αναστολής διάβλωνας βεστίου και αλφα μπλόκες που χαλαρώνουν το τείχομα του ουρητήρα. Για να κάνουμε τη συζήτηση πιο γρήγορη, θα σας βάλω δύο χ εδώ για να τελειώνουμε με αυτά. Βιβλιογραφικά αυτά είναι χαμένα από χέρι. Και πάμε στα δύο. Τι είπατε? Ναι, ο Γιάννης είπε καλό evidence υπάρχει μόνο για τα αλφα μπλόκερ. Ναι, λοιπόν, χ σε αυτά τα δύο, τελειώσαμε με αυτά. Προσέξτε, όχι ως παυσίπονα, μιλάμε για φάρμακα που διευκολύνουν την αποβολή. Ανταδώσω για να μου πέσει πέτρα πιο εύκολα. Και πάμε σε αυτό που σας είπα πριν, τα νέα guidelines του 10 περιέχουν αυτό εδώ το άρθρο, που είναι τα κοινά guidelines για τη λιθίαση του ουρητήρα, στα οποία αυτοί έκαναν τον κόπο να κάνουν μια μεταανάλυση και να δουν από τις μελέτες αυτές που δίνουν αυτά τα φάρμακα, τα BET, τη Medical Expulsive Treatment, ποιο έχει δράσει. Η νηφεδιπίνη, για την οποία υπήρχαν παλιά καλές μελέτες, μας δίνει μια οριακά στατιστικά σημαντική διαφορά, μη σημαντική πρακτικά, με 9%, ενώ για τους αλφα μπλόκες είμαστε στο 29%. Συμπερασματικά για τη Medical Expulsive Treatment, αν θέλετε να δώσετε κάτι σήμερα βιβλιογραφικά, δικαιούστε να δώσετε μόνο αλφα μπλόκες. Κύριε Μυρόβουλε. Δηλαδή, οποιονδήποτε αλφα μπλόκερ. Λοιπόν, ή έχει διαφορά σε σχέση με ποιον αλφα μπλόκερ θα χρησιμοποιήσουμε σε σχέση με τη θέση του λίθου. Λοιπόν, καταρχήν υπάρχει μια σημαντική παραμετρήση που αφορά τη θέση. Η συντριπτική πλειονότητα των μελετών αφορά το κάτω τριτημόριο. Η συντριπτική πλειονότητα. Κάποιες μελέτες όμως περιλαμβάνουν λίθους και μέσου και άνω τριτημορίου. Ένα αυτό. Άρα σήμερα μπορείτε να δώσετε ακόμα και για ένα λίθο άνω τριτημορίου, θεωρητικά τουλάχιστον. Παρότι το μεγάλο όγκος δεδομένων αφορά το κάτω τριτημόριο. Όσον αφορά τους αλφα μπλόκερς, η συντριπτική πλειονότητα των μελετών αφορά την ταμψουλοσύνη. Ωστόσο, υπάρχουν μελέτες και για την αλφοζοσύνη και για την δοξαζοσύνη. Δεν ξέρω αν υπάρχει και για την τεραζοσύνη, δεν θυμάμαι. Η συντριπτική όμως πλειονότητα μελετών αφορά την ταμψουλοσύνη. Ανδρέα. Επειδή έχει γίνει, όπως πολύ σωστά είπες, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, όλες αυτές οι μεταανάλυσεις αναφέρονται σε μία και μόνο μεταανάλυση που έχει γίνει στο Lancet, που έδειξε ακριβώς αυτές τις δύο μεταβολές που ανέφερες. Η συζήτηση στο Lancet, αν διαβάσει κανείς το άρθρο που δεν το γράφουν τα guidelines, είναι ότι όλες οι προοπτικές στοιχειοποιημένες μελέτες δεν ήταν καθόλου καλά σχεδιασμένες. Βγήκε μία πέρυσι στο European Urology από την ομάδα του Βελγίου με την ταμψουλοσύνη και δεν έδειξε καμία διαφορά. Και ήταν η προοπτική τυχιοποιημένη μελέτη που ήταν η πιο καλά σχεδιασμένη από όλους. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με αυτό, γιατί ίσως δεν είναι και τόσο αποτελεσματικό. Ο κ. Σκολαρίκος έχει απόλυτο δίκιο και για να πάμε πίσω στα slide, όταν ξεκινήσαμε να μιλάμε για το MET και όπου υπήρχε μελέτη με MET, ό,τι και να βάζεις από αυτά έβγαζε καλό αποτέλεσμα. Μετά περάσαμε σε αυτό και τώρα έχουμε περάσει σε αυτό. Μπορεί του χρόνου ή μετά από κάνα δύο χρόνια να έχουμε ένα χ και σε αυτό. Εντάξει, αλλά μέχρι να έρθει αυτό το χ, είμαστε υποχρεωμένοι να μιλάμε με βιβλιογραφικά δεδομένα. Αν με ρωτήσετε αν δίνω, θα σας πω δεν δίνω. Αν με ρωτήσετε δίνει ο ασθενής σου, θα σας πω όχι, δεν δίνω. Αλλά η βιβλιογραφία λέει αυτό. Διαλέγετε και παίρνετε.
Λοιπόν, πόσο καιρό θα περιμένουμε? Συνήθως 4-6 εβδομάδες κάνει κατά μέσο όρο ένας λίθος ουρητήρα να πέσει. Επομένως, αν επιλέξετε συντηρητική θεραπεία για ένα λίθο όπως αυτός, μην περιμένετε μια εβδομάδα. Δηλαδή, αν είναι να επιλέξει συντηρητική θεραπεία και ο άρρωστος δεν πονάει, δεν έχει υδρονέφρωση, δεν κάνει ουρολίμωξη, δώστε του λίγο χρόνο, γιατί όπως είδατε, το διάστημα δεν είναι ευκαταφρόνητο. Και νάτος. Εντάξει. Ωραία. Πάμε σε κάτι λίγο πιο έτσι ενδιαφέρον. Μερικές εξετάσεις θα τις είδαμε τώρα, ας πούμε, δεν έχω την ΟΚ εδώ, για να κερδίζουμε λίγο χρόνο. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε ένα στόπ εδώ στο ύψος του μέσου τριτιμωρίου. Καταρχήν, μια διευκρίνηση. Λέμε άνω, μέσο, μισό λεπτάκι. Άνω, μέσο και κάτω τριτιμώριο. Εντάξει. Ο ορισμός είναι ο εξής. Μέσο τριτιμώριο είναι το τμήμα του ουρητήρα το οποίο κινείται πάνω από την ιερολαγόνια άρθρωση. Δεν τη βλέπω καλά εδώ και μπορεί να έχετε δίκιο. Ίσως είναι και πρινής νομίζω αυτή η θέση. Α, βρούμε την προηγούμενη για να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, το μέσο τριτιμώριο είναι αυτό. Είναι το μικρότερο. Εντάξει. Έτσι ορίζεται το μέσο τριτιμώριο. Ό,τι είναι πάνω από εδώ είναι άνω τριτιμώριο, ό,τι είναι κάτω από εδώ είναι το κάτω τριτιμώριο. Αυτά για να συνεννοούμαστε. Okay. Τώρα, αυτή που σας έδειξα, εγώ λέω ότι είναι μέσο, δεν πειράζει. Για χάρη της ζήτησης, κάντε μου το χατήρι και πείτε ότι είναι μέσο, γιατί έχω και άλλη του κάτω μετά. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια διάταση, θα έλεγα, δευτέρου τρίτου βαθμού. Και για να δείτε πόσο καλή είναι η αξονική τομογραφία, δεν ξέρω ποιος τη ζήτησε αυτόν τον άρρωστο, δείτε λίγο ότι δεν χάνετε τίποτα. Κοιτάξτε διατεταμένη πίελο. Ο ρητήρας εδώ, τον παρακολουθούμε μέχρι κάτω, νάτος, κατεβαίνουμε μαζί του, νάτος, και να η πέτρα. Καμία πληροφορία δεν χάσαμε, μια νόκη ήθελα σε αυτόν τον άρρωστο και τελειώσαμε, ούτε καν πιελογραφία. Λοιπόν, τι λέτε γι' αυτό, ποιος θα έλεγε συντηρητική αντιμετώπιση? Κανένας. Ποιος θα πήγαινε να κάνει εξωσωματική λιθοτριψία? In situ, όπως είναι. Κανένας. Ποιος θα κάνει ουρητηροσκόπηση? Αρκετοί. Οι υπόλοιποι τι θα κάνατε? Ποιος δεν θα κάνει τίποτα? Ωραία. Επομένως, η μόνη πραγματική συμμετοχή εδώ ήταν στην ουρητηροσκόπηση. Να ρωτήσω κάτι. Μου φαίνεται πολύ λογική η ουρητηροσκόπηση και εγώ αυτό θα έκανα. Ποιος θα βάζει πικτέιλ? Εάν δεν υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει στο νοσοκομείο ή στην κλινική να έχει σε ARM για να πας ουρητροσκοπικός. Ή θα κάνετε αυτό που παραδοσιακά γινόταν στην Ελλάδα επί χρόνια, θα κάνετε μια ουρητροσκόπηση χωρίς σε ARM, που δεν τη συνιστώ, αλλά υπάρχουν πολλοί έμπειροι ουρολόγοι που την κάνουν χωρίς σε ARM. Ή μπορεί να στείλετε τον άρρωστο να κάνει μια εξωσωματική λιθοτριψία, αν νομίζετε ότι θα μπορέσει να πετύχει εδώ με τον ασθενή σε πρινή θέση, προφανώς. Διαφορετικά τον παραπέμψετε κάπου αλλού. Το σωστό είναι να γίνεται ουρητροσκόπηση με ΣΥΑΡΜ. Θα τα πούμε αύριο αυτά για τις ουρητροσκοπήσεις, αλλά σε πολλά μέρη γίνεται χωρίς ΣΥΑΡΜ. Το ερώτημα εδώ είναι το εξής. Ποιος θα έβαζε πικτέιλ σε αυτόν τον άρρωστο και τι σκεπτικό θα είχε? Κάποιος σήκωσε το χέρι, συνάδελφε, θα βάζατε πικτέιλ. Με τι σκεπτικό θα βάζατε πικτέιλ εδώ? Ωραία. Επομένως, είστε υπέρ της εξωσωματικής λιθοτριψίας σε αυτό το περιστατικό? Σύμφωνοι. Λοιπόν, ο συνάδελφος μιλάει για εξωσωματική λιθοτριψία. Η μόνη μικρή ένσταση που έχω εγώ εδώ, αυτό δεν σημαίνει τίποτα όμως, είναι λίγο προσωπικό, είναι το θέμα του πικτέιλ. Το πικτέιλ στην Ελλάδα το βάζουμε κανονικά με τον ασθενή ξύπνιο, με το μεταλλικό κυστεροσκόπιο. Τα λέω καλά? Τυφλά. Τα λέω καλά? Πώς το κάνουμε, λέω? Το κάνουμε με μεταλλικό κυστεροσκόπιο συνήθως, τον ασθενή ξύπνιο με τοπική αναισθησία και τυφλά. Έτσι δεν γίνεται συνήθως? Όχι. Μπράβο. Ωραία. Και πολύ σωστά δεν γίνεται έτσι. Δεν θα πρέπει να γίνεται έτσι. Λοιπόν, εάν πρόκειται λοιπόν κάποιος να βάλει ένα πικτέιλ leggy artist, δηλαδή να κοιμήσει το άρρωστο και να του χρησιμοποιήσει το C-arm, γιατί να μην κάνει μια ουρητηροσκόπηση και να τελειώνει? Εάν το βάζετε όπως το βάζαμε χρόνια τώρα, με το ασθενή ξύπνιο, με λίγη ξυλοκαίνη στην ουρήθρα, τυφλά χωρίς C-arm, θα σας έλεγα ναι, είναι μια ελάχιστη πνευματική πράξη, ο Θεός να την κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει, οπότε βάλει το πικτέιλ και κάνει εξωσωματική. Αλλά αν είναι να τον κοιμήσεις, να τον πας στο χειρουργείο για να του βάλεις το πικτέιλ, γιατί δεν του βγάλεις πέτρα ουρητηροσκοπικά? Ερώτημα είναι και θα ήθελα ένα σχόλιο. Αντρέα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Εξάλλου το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Να πω κάτι μόνο για την εξωσωματική σε αυτόν τον άρρωστο. Όλες οι μελέτες που έχουν γίνει για την εξωσωματική και δείχνουν ένα 70-75% για το κάτω τριτιμώριο, ενώ η ουρήτηρο λιθοτριψία έχει σχεδόν 100% επιτυχία, δεν έχουν πάρει σοβαρά υπόψη τους την υδρονέφρωση
στην εξωσωματική. Είναι πέτρες του κάτρου τιμωρίου η πλειοψηφία χωρίς υδρονέφρωση, παιδιά. Επομένως, όταν βλέπετε μια τέτοια μικρή πέτρα με υδρονέφρωση, δεν ξέρω πόσο αποτελεσματική θα είναι η εξωσωματική στο κάτω του τιμώριου. Όταν έχουμε μία μέθοδο, μπορούμε να το δώσουμε 100%. Να σας ρωτήσω κάτι. Ορίστε. Είτε κάνατε εξωσωματική, είτε κάνατε ουτυροσκόπηση. Πικτέλ θα αφήνατε μετά, σε δεύτερο χρόνο. Λοιπόν, επειδή σε αυτόν τον άρρωστο εγώ θα έκανα ουτυροσκόπηση. Θα άφηνα πικτέιλ γιατί αφήνω σε όλες τις ουρτυροσκοπήσεις. Και επειδή αύριο τα DVD τα χειρουργικά στα χειρουργία μιας ημέρας το θέμα μου είναι ουρτυροσκόπηση, θα σας πω και γιατί αφήνω πικτέιλ και θα σας πω και τι έχω πάθει όσες φορές τόλμησα να μην αφήσω. Λοιπόν, τα αφήνω όμως γιατί είναι συζήτηση που δεν θα τη λύσουμε εμείς, δεν μπορούμε να τη λύσουμε παγκόσμια. Έτσι, το debate τώρα είναι να βάζουμε πικτέιλ μετά την ουρτυροσκόπηση. Μπορούμε να μιλάμε τις ώρες. Λοιπόν, πάμε λίγο γρήγορα για τις ενδείξεις ενεργού παρέμβασης συμφωνούμε. Ξαναλέω, κάντε μου τη χάρη να το θεωρήσουμε σαν μέσο τριτιμόριο. Ένα σχόλιο μόνο, πριν σας δείξω τα αποτελέσματα. Δεν αγγίζουμε ασθενή χωρίς καλλιέργεια ούρων. Είναι μείζον σφάλμα και δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου, παραδείγματος χάρη, ως μάρτυρα σε ένα δικαστήριο, που να βρω έστω και ένα λόγο συμπόνιας προς τον συνάδελφο που κατηγορείται. Εάν δεν είχε καλλιέργεια ούρων, είτε εξωσωματική, είτε ουρτυροσκόπηση, είτε διαδερμική, πρέπει να έχουμε καλλιέργεια ούρων. Ο ασθενής που τον ακουμπάμε με θετική καλλιέργεια είναι σε αυξημένο κίνδυνο για τη ζωή του πλέον. Λοιπόν, αυτός ο πίνακας είναι από τα guidelines, είναι από την ίδια αυτή η δημοσίευση. Και πάμε, επειδή είναι πληθωρικός πίνακας, ας πάμε στο περιστατικό μας. Πέτρες μέσω τριτιμωρίου, 84 εξωσωματική, 91 η ουρτυροσκόπηση. Εντάξει, περίπου ίδια. Αν η πέτρα ήταν στο κάτω τριτιμώριο, το ποσοστό για το κάτω τριτιμώριο, επιτέλους, χρόνια ήθελα να το δω αυτό και δεν το βλέπα, επιτέλους μας λένε ότι η ουρτυροσκόπηση υπερτερεί. Γιατί υπερτερεί, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν είναι το ίδιο η ουρτυροσκόπηση και η εξωσωματική στο κάτω τριτιμώριο. Χρόνια τώρα λέγανε ότι είναι ισοδύναμες πρακτικές. Τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας μέχρι και πέρσι βάζαν και στα 2-1 διπλά. Δεν είναι ένα και τα δύο. Η ουρτυροσκόπηση στο κάτω τριτιμώριο υπερτερεί. Όποιος έχει διαφορετική άποψη, θα ήθελα να την ακούσω. Το μόνο ερώτημα που ήθελα να κάνω είναι το εξής. Σε όσους κάνουν εξωσωματική, όταν έχετε μια πέτρα στο κάτω τριτιμώριο, πώς τη χτυπάτε, σε ήπια ή σε πρινή θέση? Γιώργο, πώς τη χτυπάς? Σε πρινή. Πάντα πρινή. Πάντα. Ποιος τη χτυπάει σε ήπια? Άλλο σε ήπια? Ωραία. Εξαρτάται από το είδος του μηχανήματος. Οι πέτρες στο κάτω τριτιμώριο μπορούν να χτυπηθούν είτε σε ήπια είτε σε πρινή θέση. Όταν τους βάλεις όμως σε ήπια θέση, θα πρέπει να είσαι σίγουρος ότι η κεφαλή σου είναι σε τέτοια θέση που να περνάει μέσα από το ισχυακό τρίμα. Διαφορετικά χτυπάς είτε το ιερό νοστούν είτε την κοτήλη. Δηλαδή, οι πέτρες, υπάρχει μία μόνο μελέτη που συγκρίνει την ύπτια και την πυρηνή θέση σε κάτω τριτιμώριο ρητήρα, γιατί του κάτω τριτιμωρίου. Και λέει ότι δεν έχει καμία διαφορά η αποτελεσματικότητα. Φτάνει όμως όταν το βάλεις σε ύπτια να ξέρεις πώς θα βάλεις την κεφαλή. Δηλαδή, άμα είναι το μηχάνημα της Storge, ας πούμε, που έρχεται κάθετα, θα χτυπάς το ιερό νοστού. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, είναι χαμένος χρόνος. Αν έχεις τη Ντορνιέ που είναι λοξό, μπορείς να τη χτυπήσεις και σε ύπτια θέση. Εντάξει. Ωραία. Ένα άλλο περιστατικό, λίγο πιο δύσκολο. Όπα. Λοιπόν, μια πέτρα άνω τριτιμωρίου είναι 1,5 επί 0,8. Εδώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μαμουλάκη. Μόλις μας έχει έρθει από την Ολλανδία, από ένα κέντρο ενδορολογίας καλό, να μας πει τι θα έκανε αν ήταν στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία θα κάνουμε ουρτυροσκόπηση. Στην Ολλανδία θα κάναμε ουρτυροσκόπηση. Εμείς. Ωραία. Στην Ολλανδία θα κάναν ουρτυροσκόπηση. Εννοείται τι ουρτυροσκόπηση, ανιούσα ή κατιούσα? Έχει τύχει να κάνουμε και τις δύο. Στην τριπτική πλειοψηφία από κάτω. Ωραία. Με τι ουρτυροσκόπιο θα πηγαίνατε σε αυτήν την πέτρα, με άκαμπτο ή εύκαμπτο? Άκαμπτο. Με άκαμπτο. Θα φτάνατε πάντα, λέτε? Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται από τι θα συναντήσεις. Ωραία. Πιστεύω πως ναι, πάντως. Ωραία. Λοιπόν, στην Ολλανδία ο κ. Μαμουλάκης θα έκανε ουρτυροσκόπηση. Ποιος θα έκανε ουρτυροσκόπηση εδώ? Ουρτυροσκόπηση για αυτή την πέτρα, ναι. Ανιούσα ουρτυροσκόπηση, έτσι, για να μην το κάνουμε περίπλοκο. Ανιούσα ουρτυροσκόπηση. Ούτε 10 δεν βλέπω. Ποιος θα έκανε εξωσωματική? Συνάδελφε, έλα, συμμετέχετε, δεν είναι, για να έχει νόημα. Ίσως λιγότεροι. Okay. Ποιος θα έβαζε πικτέλ για να κάνει εξωσωματική? Αν αποφάσισε να κάνει εξωσωματική, ποιος θα έβαζε πικτέλ πρώτα? 1,5 επί 0,8 με μια υδρονέφρωση, εγώ θα την έλεγα Δευτέρου προς Τρίτου. Δευτέρου θα την έλεγα. Εντάξει. Ποιος θα βάζατε πικτέιλ, είπατε? Πικτέιλ και εξωσωματική. Ωραία. Νίκο, τι θες να πεις? Αν δεν έκανα εξωσωματική, θα βάζω πικτέιλ.
Αν έκανε σωματική, θα έβαζε πικτέιλ. Και γιατί δεν κάνει ουρτυροσκόπηση αν είναι να βάλει πικτέιλ. Ουρτυροσκόπηση θα έκανα, αλλά αν έκανα. Αν έκανε, θα έβαζε. Δηλαδή, πού θέλω να καταλήξω με αυτό, ότι όταν είναι να κάνουμε εξωσωματική, που τη σκεφτόμαστε πάντα σαν μια ελάχιστη επεμβατική πράξη, νιώθουμε την ανάγκη σε μερικά περιστατικά όπως αυτό να βάλουμε πικτέιλ, δηλαδή να κάνουμε μια επιπρόσθετη επεμβατική πράξη. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι αυτό που είπε ο κ. Κολαρίκος προηγουμένως πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Δηλαδή, πριν ασχοληθεί με πέτα στον ουρητήρα, πρέπει να δει λίγο και τι συνέπειες έχει για τον νεφρό. Το βαθμό της υδρονέφρωσης, απλοϊκά μιλώντας. Όταν η υδρονέφρωση είναι μικρή, θα έλεγα ότι η εξωματική μου έρχεται πιο εύκολα στο μυαλό. Όταν είναι μεγάλη και νιώθω ότι ο νεφρός πιέζεται και θέλω να βάλω πικτέιλ, εκεί μου έρχεται στο μυαλό πρώτη ουρτυροσκόπηση. Γιατί αν είναι να κάνω μια επεμβατική πράξη σωστά, ας κάνω μια και καλή να τελειώνω. Εν πάση περιπτώσει, στον άρρωστο αυτό κάναμε εξωσωματική. Α, πριν σας πω αυτό. Για την κατιούσα ουρτυροσκόπηση, υπάρχει κανείς που θα έκανε κατιούσα ουρτυροσκόπηση? Αντρέα, θα έκανε κατιούσα ουρτυροσκόπηση αυτόν άρρωστο? Θεωρώ και φαντάζομαι ότι μετά θα έχεις και τις ενδείξεις, τα ποσοστά επιτυχίας με τις διάφορες μεθόδους στη διαφάνεια όπως και προηγούμενα. Θα πήγαινα μόνο επί αποτυχίας, για να είμαι ειλικρινής, μόνο επί αποτυχίας στην ανιούσα εύκαμπτη ουρτυροσκόπηση. Δεν θα πήγαινα με το άκαμπτο εκεί πάνω. Ωραία. Όχι ότι δεν μπορείς να φτάσεις μερικές φορές. Μόνο επί αποτυχίας, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, στο χειρουργικό DVD αύριο θα δείτε λίγο τις ουρτυροσκοπήσεις εύκαμπτη και άκαμπτη και θα σας πω αυτό που είπε και ο Ανδρέας, ότι όταν ξεκινάς να πας στο άντρο τιμόριο του ουρητήρα, παίρνεις συνήθως το άκαμπτο και ξεκινάς. Αυτό κάνουμε όλοι. Αλλά σε ένα σημαντικό ποσοστό δεν θα φτάσεις ποτέ στην πέτρα. Ή κι αν ακόμα φτάσεις και τη βλέπεις, είσαι τόσο καθυλωμένος, ειδικά σε άντρα, που δεν μπορείς ούτε καν να γυρίσεις το εργαλείο σου. Επομένως, όταν μιλάμε για ουρτυροσκόπηση στο άντρο τιμόριο, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα των πιο πολλών μελετών, πρέπει να μιλάμε και για το εύκαμπτο ουσιαστικά. Γιατί πολλές αποτυχημένες ουρτυροσκοπήσεις στο άνω τριτημόριο οφείλονται στο άκαμπτο. Γιατί πολύ απλά έχεις λάθος εργαλείο σε κάποιες περιπτώσεις. Όχι πάντα, αλλά συχνά. Έλατε. Απλώς να πω, Στέλιο, και ίσως λίγο προτρέχω, συγχώρεσέ με, ότι στους πίνακες που πιθανότατα θα δείξεις από τα κοινά guidelines που λένε ότι εξωσωματική και ουρτυροσκόπηση έχουν ίδια αποτελέσματα για το άνω τριτημόριο. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό σχόλιο που θα αλλάξει τα guidelines στις επόμενες χρονιές της εύκαμπτης και του λέιζερ για το άνω τριτημόριο που αγγίζει το 100%. Okay. Σωστά. Ακριβώς. Πολλές λοιπόν μελέτες που συγκρίνουν εξωσωματική με ουρτυροσκόπηση στο άνω τριτημόριο αναφέρονται στο άκαμπτο, που είναι ένα εργαλείο όχι κατάλληλο πάντα. Για την κατιούσα ουρτυροσκόπηση θα σας πω, επειδή την κάνω συχνά. Είναι μια εξαιρετική επέμβαση με κόστος την λίγο αυξημένη νοσηρότητα. Αλλά προσέξτε τι πλεονέκτημα έχει. Και μάλιστα στείλαμε και μια εργασία για το Πανελλήνιο στην Κύπρο. Για τις κατιούσες ουρτυροσκοπήσεις σε πέτρες πάνω από ένα εκατοστό. Ποιο είναι το πλεονέκτημα αυτής της επέμβασης? Δεν τη συνιστώ, σας τη λέω απλώς. Δουλεύεις καταρχήν με ένα μεγαλύτερο εργαλείο. Με το εύκαμπτο νεφροσκόπιο που είναι 16 φρένς. Έχεις εξαιρετικό πεδίο όρασης. Και το πιο βασικό, έχεις την πέτρα σου μπλοκαρισμένη. Δεν μπορεί να σου ξεφύγει. Είσαι από πάνω της και αυτή είναι σφινωμένη στο είδημα που ίδια προκάλεσε. Την έχεις μπροστά σου και της αλλάζεις τα φώτα. Αποκλείεται ο άρρωστος να φύγει με πέτρα με την κατιούσα ουρτυροσκόπηση σε αυτή την περίπτωση. Δυστυχώς λοιπόν εδώ, μάλλον. Α, ναι, ένα σχόλιο. Αν βάλουμε stent, δεν αλλάζει το ποσοστό επιτυχίας, ενώ οι παλιές τεχνικές του pushback στην ουσία τείνουν να εκλείψουν. Έτσι, δηλαδή το να πας μέσα με έναν καθετήρα και να σπρώχνεις την πέτρα να φύγει στο νεφρό, εκτός ότι είναι επικίνδυνο, αρχίζει πια να φεύγει από το παιχνίδι. Γιατί αν είναι να μπω και να σπρώχνω με έναν ουρτυρικό την πέτρα πίσω, ας μπω με το ουρτυροσκόπιο να τη βγάλω τουλάχιστον, τελειώνουμε. Λοιπόν, στον πληθωρικό μας πίνακα θα δείτε ότι η ουρτυροσκόπηση υπερτερεί για πέτρες πάνω από ένα εκατοστό στο άνω τριτημόριο και η μόνη σε αυτό τον πίνακα νίκη της εξωσωματικής λιθοτριψίας είναι στις πέτρες του άνω τριτημόριου κάτω από ένα εκατοστό, όπου βλέπετε πως είναι το ποσοστό καλύτερο από την ουρτυροσκόπηση, κρατώντας όμως στα υπόψη το σχόλιο που αναφέρθηκε προηγουμένως. Και κλείνοντας, δεν θα σας πω τι κάναμε μετά, δεν έχει νόημα, να προχωρήσουμε λίγο. Για τον ουρητήρα να σας πω το συμπέρασμα το οποίο δίνει αυτή η μεταανάλυση στην Cochrane Database, το οποίο με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Είναι τρία συμπεράσματα που δεν διαφωνώ σε κανένα. Όταν μιλάμε για πέτρα ουρητήρα και συγκρίνουμε ουρητηροσκόπηση εξωσωματική, θα θυμόμαστε ότι η ουρητηροσκόπηση έχει υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας σχεδόν σε όλα τα τριτημόρια και σε όλες τις διαστάσεις του λίθου, εκτός από το άνω τριτημόριο για πέτρες κάτω του ενός εκατοστού, όπου εκεί υπερέχει η εξωσωματική λιθοτριψία. Έχει όμως υψηλότερα ποσοστά επιπλοκών, η ουρτυροσκόπηση εννοώ, αν και δεν είναι τόσο ψηλά σε απόλυτες τιμές, αλλά είναι μεγαλύτερη η
επιβάρυνση που μπορεί να προκαλέσει τον ασθενή και βέβαια έχει μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας. Αυτά τα τρία νομίζω συνοψίζουν ό,τι θα άξιζε να κουβεντιάσουμε για την εξωσωματική και την ουρητηροσκόπηση στον ουρητήρα. Πάμε λίγο στον νεφρό. Έλα, Γέννη. Το παράμετρο των additional procedures και. Δηλαδή, πόσες. Ναι. Είναι ένα θέμα και αυτό. Ίσως μπορούμε να το κουβεντιάσουμε εδώ, Γιάννη. Ας δούμε λίγο αυτό. Θα δεις εδώ ένα additional procedures, auxiliary procedures και όπως θες πες, ναι. Λοιπόν, έχουμε μία πέτρα 1,9. Είναι ένας νέος άνθρωπος, 30 χρονών, 1,9 επί 1 και μία μικρή εδώ. Και θα σας, για να κερδίζουμε και χρόνο, θα σας πω τι λένε τα guidelines καταρχήν. Εντάξει. Τα guidelines λένε ότι όταν έχουμε πέτρα στο νεφρό, ακτινοσκιερή και είναι κάτω από 2 εκατοστά, η πρώτη μας επιλογή είναι η εξωσωματική. Και αν είναι πάνω από 2 εκατοστά, η πρώτη μας επιλογή είναι η διαδερμική. Αυτά λένε τα guidelines. Συμφωνεί. Ωραία. Μία ένσταση εδώ, μόνο μία ένσταση, και αυτή πηγάζει από τη δημοσίευση αυτή την περίφημη Lower Polo Ann που αφορά τις πέτρες στον κάτω κάλικα. Για τις πέτρες στον κάτω κάλικα έγινε αυτή η προοπτική μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2001. Και αν αυτή η μελέτη είχε αριθμό ασθενών πραγματικά πολύ μεγάλο, θα ήταν συγκλονιστική, δεν μπορούσε να μιλήσει κανένας. Αλλά επειδή ο αριθμός της είναι λίγο οριακός, ίσως και χαμηλός, μπορείς να λες ό,τι θες μετά. Τι λέει αυτή η μελέτη? Για λίθους κάτω πόλου όμως, μόνο κάτω πόλου, προσέξτε, όχι άλλες θέσεις. Πάνω από ένα, τα ποσοστά της εξωσωματικής είναι τραγικά. Είναι τραγική η διαφορά. Επαναληπτική συνεδρία 16 εδώ και επικουρικές επεμβάσεις που σημαίνει κυρίως την τοποθέτηση πικτέιλ νεφροστομίας 14%. Άρα τα guidelines που είδαμε πριν και μιλούσαν για πέτρες κάτω από 2 εκατοστά προκρίνεται η εξωσωματική, θεωρώ ότι δεν ισχύουν για τον κάτω πόλο. Και δεν το λέω εγώ, το λένε τα δεδομένα της βιβλιογραφίας. Θα έχετε ακούσει τα σχόλια που γίνονται και τις δημοσιεύσεις θα έχετε διαβάσει που μιλάνε για τις γωνίες που σχηματίζει ο κάτω κάλικας με την πίελο. Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά στην πράξη ποιος θα εφαρμόζει? Κανένας. Λοιπόν, είναι η πιελογραφία του ίδιου ασθενούς. Είναι η πιελογραφία, ξαναλέω, του ίδιου ασθενούς. Αυτός είναι ο ασθενής. Θέλω να μου πει ο κύριος Μαμουλάκης καταρχήν και μετά όποιος άλλος θέλει, πιστεύετε ότι αυτός ο ασθενής έχει μία ατελή στένωση πιελοντρικής συμβολής? Κοιτάξτε, την εικόνα αυτή δεν μπορείς να το αποκλείσεις βέβαια, γιατί έχει και μία μεγάλη πέτρα. Θα μπορούσε θεωρητικά, αλλά δεν είναι η πιο κατάλληλη εξέταση για να μιλήσεις για στένωση πυλοτουρκική συμβολή. Ωραία. Έχει μια δυσπραγία, θα λέγα, το σύστημα. Συμφωνούμε σε αυτό? Ποιος πιστεύει ότι έχει μια λανθάνουσα στένωση, μια ατελή στένωση πυλοτουρκική συμβολή επιπλέον ο άρρωστος? Ποιος άλλος το πιστεύει αυτό? Δύο. Τρεις. Άλλος. Τέσσερις. Πέντε. Έξι. Εφτά. Οχτώ. Ωραία. Μπορεί να σημαίνει και αυτό. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι εδώ που πιστεύουν ότι ίσως να έχει και μια ατελή στένωση πυλοτουρκικής συμβολής. Από τους συναδέλφους που το πιστεύουν αυτό, συνάδελφοι, εσείς που σηκώσατε το χέρι, για πείτε μου, τι θα κάνετε τότε σε αυτόν τον άρρωστο? Τι προτείνετε σαν επέμβαση ή σαν παρέμβαση γενικά? Διαδερμική. Και για τη στένωση? Η πέτρα είναι 1,9. Με βάση τα guidelines έχει ένδειξη για εξωσωματική. Τα guidelines δεν είναι υποχρεωτικά, οδηγίες είναι, έτσι. Έχει ένδειξη για εξωσωματική. Να όμως που για κάποιους από εσάς η πυελογραφία εγείρει το ενδεχόμενο μιας ατελούς στένωσης πώς. Αυτοί λοιπόν που το πιστεύουν αυτό, θα ήθελα να μας πούν κάποιος από εσάς όπως συνάδελφος, τι θα του κάνουμε τότε το άρρωστο. Προφανώς εξωσωματική σε μια ατελή στένωση πώς δεν είναι και καλύτερη επιλογή, έτσι δεν είναι? Άρα να ασχοληθούμε και με τη στένωση πυροδυτηρικής. Να του κάνουμε μια ανοιχτή πυρολιθοδομή και πυροπλαστική. Παράδειγμα λέω. Διαδερμική νεφρολιθοτριψία και εν συνεχεία είτε με ψαλίδι, μια πυελοπλαστική με την έννοια της διατομής σε εκείνη την περιοχή και τοποθέτηση του pigtail με το ευρύ... Κατιόδο. Ναι. Το πυελοτομής. Ωραία. Επίτηδες την έβαλα αυτή. Όχι, εσείς δεν μιλήσετε για σχολαρίκο. Μπορεί να πείτε κάτι περίπλοκο και ιδρυκαδόρυκο. Στέλιο, δεν συμφωνώ. Λοιπόν, συνάδελφε, αφού θα σας το προχωρήσω λίγο, απλώς για να γίνει έτσι λίγο πιο κατανοητό. Είναι κάτι που το ακούω χρόνια. Και αν θέλετε, βγάζω τον καημό μου τώρα, την ευκαιρία να το πω, εν πάση περιπτώσει. Όταν έχετε μία πέτρα στην πίελο του νεφρού και είναι και ικανού μεγέθους η πέτρα, μη βιαστείτε να χαρακτηρίσετε μία ατελή στένωση ως πραγματική στένωση πυρολιτηρικής συμβολής. Ακόμα και όταν η πέτρα δεν είναι σφινωμένη, κάνει ένα εντυπωσιακό είδημα στην περιοχή της πυρολιτηρικής συμβολής.
το οποίο ακτινολογικά δημιουργεί μια εικόνα που θυμίζει στένωση πώς. Αυτό το άκουσα για πρώτη φορά από τον Σμιθ, τον Άρθρου Σμιθ, ο οποίος έλεγε: έχετε μια πέτρα στην πύελο ικανού μεγέθους. Και η εικόνα που έχετε στην πυελογραφία είναι μια ατελού στένωση. Δεν είναι αυτή η τυπική στένωση, δεν έχει μεγάλη διάταση. Βλέπετε τον ορυτήρα να σχεγραφείτε. Οι κάλικες δεν υποφέρουν ιδιαίτερα. Βγάλτε την πέτρα διαδερμικά, ας πούμε, παράδειγμα. Κρατηθείτε όπως είστε και κάντε σε 5-6 μέρες μια νεφροστομογραφία να δείτε πώς περνάει κάτω. Γιατί το έλεγε αυτό? Γιατί το έχει δει αυτό που έχω δει και εγώ και το έχουν δει και όσοι κάνουν διαδερμική. Είναι εντυπωσιακό το είδημα που μπορεί να κάνει. Φανταστείτε λοιπόν τώρα να πάω εγώ να βγάλω αυτή την πέτρα και να πάω να κάνω εδώ μια ενδοπυελοτομή ή ακόμα χειρότερο να κάνω και μια πυελοπλαστική. Ένα ειδηματώδες σημείο να πάω να το κόβω και να το ράβω για να πάω να φτιάξω ένα ήδη άρτιο, όπως θα αποδειχθεί εκ των υστέρων, σύστημα. Θα δείτε εικόνες στένωσης πυελοτηρικής με πέτρα και θα δείτε ποια είναι η διαφορά. Έτσι, πέτρα λοιπόν στην πύελο ικανού μεγέθους με ατελή στένωση πώς, βγάλτε, τελειώστε με την πέτρα, επανεκτιμήστε και μετά θα φανεί αν έχει πραγματική στένωση ή όχι. Τώρα, στον ασθενή αυτό, θα βάλουμε στέν, τι να μην βάλουμε. Είναι 1,9 η πέτρα. Να βάλουμε στέν πριν την εξωσωματική, γιατί εγώ λέω εξωσωματική, είναι 1,9. Να ακούσουμε τα guidelines. Να βάλουμε στέν. Κατά τα guidelines όχι. Λοιπόν, τα guidelines λένε, πρώτον, το στέν θα μπει μόνο αν η πέτρα είναι πάνω από 2, λένε τα guidelines. Και βέβαια να θυμάστε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα στο ποσοστό επιτυχίας λιθοτριψίας. Έτσι. Το στέν είναι μόνο για να προφυλάξει τον νεφρό. Ωραία. Παναγιώτη, λέει. Ναι, ότι εκτός από ότι δεν αλλάζει τίποτα στο ποσοστά, ίσα-ίσα νομίζω ότι υπάρχουν και μελέτες ότι απορροφά και μέρος ενέργειας. Έτσι, το και αυτό και κάποιοι λένε δυσκολεύει να περάσουν για τα συγκρίματα. Αλλά εμείς θα βάλουμε το πικτέλ, γιατί δεν το βάλουμε, για να προλάβουμε το στέν στρας. Ο Γιώργος Ήτας εδώ λέει ότι θα βάλουμε το πικτέλ για να προλάβουμε το stain strass. Δεν το κάνουμε για κανέναν άλλο λόγο, έτσι, ούτε για να πάρουμε την απόφραξη, για την απόφραξη που είχε πάνω. Για να προλάβουμε το stain strass θα το κάνουμε. Λοιπόν, εμείς ακολουθήσαμε τα guidelines για να είμαστε τυπικοί και καλοί. Και πήραμε ένα stain strass στο κάτω τρίτημο όριο. Αυτό για να δείτε τα guidelines δεν είναι η σωτηρία για όλα τα θέματα, έτσι, ούτε είναι υποχρεωτικό να κάνει κανείς ό,τι λένε τα guidelines. Προσωπικά βάζω στέντ αν η πέτρα είναι πάνω από 1,5. Αλλά είναι προσωπική άποψη, χαμηλό level of evidence, ξεχάστε το. Εντάξει. Λοιπόν, πήραμε λοιπόν ένα στέντ στράς εδώ. Ο ασθενής μας είναι ασυμπτωματικός, δεν έχει μεγάλη διάταση και δεν κάνει πυρετό. Υπάρχει κάποιος που θα τον παρακολουθούσε? Που θα έλεγε τον παρακολουθώ απλώς. Σηκώστε λίγο τα χέρια, ποιος θα τον παρακολουθούσε? Αρκετοί. Ποιος θα πήγαινε να κάνει μια ουρετροσκόπηση? Κάποιοι, όχι πολλοί. Ποιος θα έκανε εξωσωματική? Ένας. Ωραία. Ξαναλέω, ο ασθενής μας είναι ασυμπτωματικός, έτσι, χωρίς πυρετό, χωρίς σοβαρή διάταση. Λοιπόν, ας δούμε τι λένε τα guidelines. Όταν δεν είναι αποφραγμένο, συνιστούν εξωσωματική ή ουρετροσκόπηση. Σαν δύο εφάμιλες ισοδύναμες πρακτικές. Μου κάνει εντύπωση που δεν αναφέρουν την παρακολούθηση. Γιατί αυτός ο ασθενής αυτό το stent strass το απέβαλε μόνος του. Χωρίς να κάνουμε τίποτα. Μου κάνει πραγματικά εντύπωση, αλλά προσέξτε μια λεπτομέρεια. Είναι τέτοια η φύση αυτής της κατάστασης που δεν έχουμε πραγματικά καλές μελέτες. Έτσι, από λιγοστά πράγματα βγαίνει αυτό το συμπέρασμα. Αυτό προτείνει όμως. Ο άρρωστος το πέρασε μόνος του. Αν λοιπόν έχουμε ένα ασθενή ασυμπτωματικό, χωρίς πυρετό, χωρίς μεγάλη διάταση, μπορούμε να τον περιμένουμε για λίγο ή, εν πάση περιπτώσει, αν τρομάζουμε, μπορούμε να κάνουμε ένα από αυτά τα δύο. Εάν ο ασθενής μας έκανε πυρετό, μας έρχεται μετά από 2 μέρες και μας κάνει πυρετό. Έχει απόφραξη, προφανώς έχει απόφραξη. Ποιος θα βάζει νεφροστομία? Ποιος θα βάζει πικτέιλ? Περνάει πικτέιλ σε αυτό? Θοδωρή, με τι τρόπο όμως θα περάσει, αν περάσει? Εάν θέλετε να πειράσετε σόνι και καλά, πικτέλ περνάει, έτσι. Αλλά αυτά είναι να το κάνετε σωστά. Δηλαδή να χρησιμοποιήσετε CR, να χρησιμοποιήσετε υδρόφιλο σύρμα, τερούμο κατά προτίμηση, θα περάσει. Δύσκολα, αλλά θα περάσει. Αλλά η πρώτη λύση που ακούγεται σαν λογική είναι η νεφροστομία. Σωστά. Να πέσει ο πυρετός, να ηρεμήσει. Πιο σίγουρη είναι η νεφροστομία, κατά τη γνώμη μου, σε αυτό το περιστατικό. Να πέσει ο πυρετός, να ηρεμήσει και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Τώρα, δεν κάνει πυρετό, αλλά έχει μια μεγάλη διάταση. Τα guidelines εδώ μας λένε. Διαλέξτε και πάρτε. Δηλαδή,
Είτε βάλτε νεφροστομία, είτε βάλτε stent, είτε βάλτε κάνετε ουρτισκόπηση, είτε κάτι εξωσωματική. Διαλέγετε και παίρνετε. Ένα σχόλιο μόνο θα κάνω. Πολλοί ρωτάνε, εντάξει, νεφροστομία, ρε παιδιά, είναι για να ξεμπλοκάρετε το νεφρό. Τι σχέση έχει με την τελική αποβολή των συγκριμάτων? Και όμως έχει. Έχει αποδειχθεί ότι η αποσυμφόρηση του συστήματος βελτιώνει την κινητική του ουρητήρα. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω γιατί, αλλά η αποσυμφόρηση του συστήματος διευκολύνει την αποβολή. Γι' αυτό και η μόνη τοποθέτηση νεφροστομίας καμιά φορά μπορεί να οδηγήσει σε αποβολή των συγκριμάτων. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε κάτι πιο δύσκολο. Είναι νέα γυναίκα, 35 χρονών, με μπύρετη ουρολίμωξη, καλλιέργεια ούρων με πρωτέα και pH ούρων 7,4. Λαμβάνει αντιβίωση απειρετή και συζητάμε για το τι θα κάνουμε. Ποιος θα έκανε εξωσωματική, βάζοντας ένα πικτέιλαντ? Κανένας. Ποιος θα έκανε διαδερμική? Σηκώστε λίγο τα χέρια. Όχι πολύ. Ποιος θα έκανε ανοιχτή επέμβαση, ανοιχτή ανατροφική νεφρολιθοδομή? Μόνο ο κύριος Μητρόπουλος, μοναχικός καβαλάρης, μόνος του. Ποιος δεν θα έκανε τίποτα? Ποιος πιστεύει, να σηκώσει το χέρι όμως τώρα, παρακαλώ, ότι αυτή είναι πέτρα στρουβίτη? Ναι, παιδιά. PH 7,4, έχει πρωτέα στα ώρα και εμπειρία τρολίμωξη. Ποιος πιστεύει ότι έχει πέτρα στρουβίτη? Όλοι. Δεν σηκώνουν τα χέρια. Εντάξει, οκ. Okay. Ωραία. Επομένως, το μόνο σίγουρο είναι πως το να πούμε δεν θα κάνουμε τίποτα είναι ολέθριο σφάλμα. Δηλαδή είναι τραγικό. Αν αυτό τον ασθενή το βλέπετε στο ιατρείο, αυτή την ασθενή τη βλέπετε στο ιατρείο και τη πείτε μην κάνει τίποτα, έχετε κάνει το χειρότερο λάθος που μπορείτε να κάνετε από όλες τις επιλογές σας. Λοιπόν, πρέπει κάτι να κάνουμε. Εμείς κάναμε διαδερμική. Εντάξει. Όπου βλέπετε ότι μετά τη διαδερμική, εδώ φαίνεται ένα μικρό σύγκριμα. Δεν φτάνει αυτό για τη στρουβίτη. Είναι λίγο, το είπε ο κ. Μαμουλάκης πριν. Συμφωνείτε? Απόλυτα. Απόλυτα. Δεν φτάνει. Κάποιος θα έλεγε, πού, μια χαρά είναι. Δεν είναι. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δεν τελειώσαμε. Ο στρουβίτης δεν είναι μια κοινή πέτρα. Στα αγγλοσαξονικά βιβλία κυκλοφορεί με τον όρο stone cancer. Μπορεί όχι μόνο να καταστρέψει τον νεφρό, αλλά σε τελείως αφημένα περιστατικά, σε περιστατικά που δεν έκανες τίποτα, έχει ποσοστό θνητότητας που ξεπερνάει το 10% στη 15ετία. Θα μου πεις σιγά το ποσοστό. Ναι, αλλά μιλάμε για μια καλοήθη πάθηση. Θνητότητα πάνω από 10% στη 15ετία. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, έμεινε αυτό. Κύριε Μαμουλάκη, τι να κάνουμε? Είναι στον κάτω πόλο μάλλον αυτό. Πόσο περίπου είναι αυτό τώρα? Το βλέπω γύρω στα 6 με 7 χιλιοστά. Στον κάτω πόλο, εγώ προσωπικά θα πήγαινα με εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση. Με εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση. Ναι. Θα πηγαίνατε από κάτω δηλαδή να το μαζέψετε. Ωραία. Ποιος θα έκανε εξωσωματική? Κύριε Μητρόπουλε, θα φτάσουμε στην ανατροφική, αν αυτό είναι το σχολείο σας. Γι' αυτό είναι. Όχι, όχι. Μια ερώτηση έχω. Με συγχωρείτε, σας είδα λίγο έτσι. Παρακαλώ. Πόσες συνεδρίες είχατε αυτό το αποτέλεσμα? Με την πρώτη. Όταν θα έχω ένα τέτοιο πράγμα, θα έρθω σε εσάς. Λοιπόν, πόσοι ουρολόγοι το καταφέρνουν αυτό το πράγμα, κύριε Γιαννακόπουλε, με μία συνεδρία? Δεν ξέρω να σας απαντήσω αυτό, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Πόσες ώρες κάνετε? Όχι πολύ. Πόση εκνοβολία φάγατε? Εντάξει, μισό λεπτό. Τώρα πάτε στη διαδερμική προφανώς. Εντάξει. Αντρέα, μισό λεπτό να πω κάτι. Ήταν προβοκατόρικες ερωτήσεις. Μα το είδα. Ο τρόπος πήρα το μικρόφωνο, ήταν εμφανής. Λοιπόν. Το πόση ακτινοβολία φάγαμε στο κοράλι έχει να κάνει με την αρχική παρακέντηση, όχι με την επέμβαση. Γιατί όταν σπάς την πέτρα δεν ακτινοβολείς πια. Η ακτινοβολία είναι στη φάση που θα μπεις. Μόλις μπεις, η ακτινοβολία πρακτικά λίγες δόσεις, λίγο ακόμα θα φας μετά. Λίγο πολύ. Ελάχιστο. Λοιπόν, αυτή έγινε με μία τρύπα, αλλά προσέξτε μια λεπτομέρεια όμως εδώ. Έτσι, είναι από τον πάνω πόλο. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα, αλλά δεν είναι η διαδερμική συζήτησή μας σήμερα, μην το εκτρέψουμε. Είναι μια άλλη προσέγγιση εδώ. Εγώ θέλω να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το κομμάτι εδώ. Αντρέα, σήκωσε το χέρι, κάτι ήθελες? Όχι, απλώς σαν μια έτσι υποσημείωση ότι θα μπορούσε το αποτέλεσμα, Στέλιο, είναι εξαιρετικό, θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερο. Αυτό πρέπει να απαντήσουμε στον κύριο Μητρόπουλο, αν είχαμε χρησιμοποιήσει και το εύκαμπτο μας και ωραία. Το βρίσκαμε, το τσιμπάγαμε και το αφαιράγαμε από το τρακ μας. Να ήταν stone free τελείως δηλαδή. Στο κοράλι βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα. Το κοράλι επειδή είναι δύσκολη επέμβαση, έχει πολλή πέτρα, ματώνει, καμιά φορά μέσα στα πείγματα χάνει κομμάτια. Δηλαδή αυτό μπορεί να σου ξέφυγε. Όχι γιατί δεν μπήκε στον κάλικα, μπορεί να σου είχε κρυφτεί πίσω από κανένα πείγμα. Το πείγμα φεύγει από τη μέση σε κανένα δύο μέρες και το βλέπεις μετά στην ακτινογραφία. Κύριε Γιαννακόπουλε, ήθελα και εγώ να ρωτήσω δύο λεπτάκια εδώ. Εύκαμπτο το χρησιμοποιήσατε ακριβώς αυτό που. Χρησιμοποιούμε γενικώς. Ναι. Θα σας δείξω αμέσως μετά. Λοιπόν, μία ήταν η πρόταση του κ. Μαμουλάκη ήταν να κάνουμε εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση. Άλλος. Τι θα κάνουμε για αυτή την πέτρα? Εγώ αυτή την πέτρα δεν τη θέλω. Δεν είναι στρουβίτης. Πρέπει να φύγει από εκεί.
Αν είχαμε αφήσει μια νεφροστομία, θα μπορούσαμε να ξαναπούμε να κάνουμε ένα second look. Έχουμε αφήσει. Όταν θα πούμε από την νεφροστομία, κάνουμε ένα second look και τελειώνει η ιστορία. Ένα second look. Να ξαναμπούμε δηλαδή την ίδια τρύπα και να μαζέψουμε το σύγκριμα. Ωραία. Θα κάνει κανείς εξωσωματική. Γιατί. Ε. Μπορείτε να κάνετε κάλλιστα μια εξωσωματική. Εάν δεν έχετε εύκαμπτο, η τρύπα έχει φύγει και έχει μείνει το κομμάτι, κάνετε μια εξωσωματική. Θα μου πεις. Έχει σημασία. Ναι, έχει σημασία. Έχει αποδειχθεί. Δεν είναι αυτό που θα σας πω τώρα είναι off the record. Δεν υπάρχει πουθενά τεκμηριωμένο. Μου το είπανε κάποτε και το έχω δει και το έχω τεκμηριώσει εγώ. Αλλά είναι προσωπική άποψη, δεν μετράει πουθενά. Εάν χτυπήσει κανείς αυτό το κομμάτι και το σπάσει, το θρηματίσει και δώσει αντιβίωση για ένα διάστημα, το πρόβλημα ουσιαστικά τελείωσε. Τα ούρα εκεί θα αποστηρωθούν και μπορεί μετά από χρόνια να βλέπετε τα συγκρίματα εκεί να είναι στην ίδια θέση και να μην αλλάζει τίποτα και η καλλιέργεια να είναι στήρα. Πιστεύουν με αυτό ότι σπάζοντας την πέτρα σε κομμάτια και δίνοντας αντιβίωση, σκοτώνουμε αυτά τα μικρόβια που κρύβονταν μέσα. Άρα, μια εξωσωματική εδώ δεν ήταν καθόλου κακή ιδέα, αλλά η καλύτερη ιδέα βέβαια είναι αυτό. Μια second look νεφροσκόπηση. Στην οποία τι κάνουμε, ο ασθενής είναι ξύπνιος, δεν είναι ο ίδιος ο ασθενής, έτσι προς Θεού. Είναι άντρας αυτός. Με τον άλλο στο ξύπνιο, στις κυστεροσκοπήσεις, το σιάνο το βάζαμε πάλι, δεν το βάζουμε τώρα. Μπαίνουμε από την τρύπα με λίγη ξυλοκαίνη, δεν πονάει καθόλου και μαζεύουμε το κομμάτι το οποίο μας είχε απομείνει. Εντάξει. Λοιπόν. Στέλιο, συγγνώμη λίγο. Θα ήθελα λίγο να σηκώσω το χέρι πόσοι κάνουν διαδερμική στην καθημερινή τους πράξη από το ακροατήριο. Τρεις είναι. Τρεις. Ωραία. Και επίσης να σου πω ότι έχεις άλλα 10 λεπτά μόνο. Λοιπόν, τότε θα τρέξουμε λίγο γρήγορα. Θα μου επιτρέψετε μερικά περιστατικά να τα παρουσιάσω περισσότερο παρά να ρωτάω. Λοιπόν, λυθία στρουβίτη. Στη λυθία στρουβίτη δεν αστειευόμαστε. Εμένα μου είναι προσωπικά αδιάφορο το πόση πέτρα έβγαλε κανείς από ένα χειρουργείο με λύθος στρουβίτη. Μου είναι αδιάφορο παντελώς. Με ενδιαφέρει τι έμεινε. Όλη η ιστορία είναι στο τι έμεινε. Γιατί αν μείνει πέτρα, ο ασθενής δεν θα καθαρίσει ποτέ τα ούρα του, θα υποτροπιάσει ταχύτητα, θα γεμίσει ξανά πολύ γρήγορα. Δεν έχει τελειώσει. Ακόμα και όταν τελειώσει. Το ποσοστό υποτροπής είναι πάνω από 50%. Γι' αυτό σου στρουβίτη δεν λες ποτέ στον άρρωστο στο καλό. Τελειώσαμε, εμείς ξαναδώ στη ζωή μου. Πρέπει να τον παρακολουθούμε τακτικά. Η δική μας φιλοσοφία είναι καλλιέργηση ούρων ένα τρίμηνο. Και μάλιστα λέμε στους μικροβιολόγους, δεν θα μου δώσεις την καλλιέργεια θετική όταν είναι 10 στην 5η και πάνω, θα μου δώσεις και το 10 στην 3η. Το θέλω. Και αν βγάλει πρωτέα 10 στην 3η, παίρνει αντιβίωση. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτή εδώ την έβαλα επειδή την είχαμε δείξει στο πρώτο διαδραστικό στην Πορταριά. Την είχε παρουσιάσει ο καθηγητής ο κ. Τουλουπίδης, μιλώντας για την εξωσωματική λιθοτριψία. Ήταν μια διαφάνεια που είχε προκαλέσει κάποιο συνάδελφο να σχολιάσει ο λίγο επιθετικά και μαχητικά τι κάνατε σε αυτόν τον εφρό, του αλλάξατε τα φώτα. Ήλπιζα να είναι εδώ σήμερα, όχι για να τσακωθούμε, αλλά για να του δείξω τι ήταν αυτό που αντιμετωπίσαμε τότε. Αυτή η πέτρα, αγαπητοί συνάδελφοι, μόνο με ανατροφική νεφρολιθοτομία μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Με μία τρύπα δεν κάνεις τίποτα. Με εξωσωματικές δεν τελειώνει ποτέ. Μόνο με ανατροφική. Και το ερώτημα είναι, μία ανατροφική είναι λιγότερο επεμβατική από αυτή ή περισσότερο? Εγώ λέω ότι μία ανατροφική είναι περισσότερο επεμβατική από τέσσερις τρύπες. Επομένως, η συζήτηση εδώ είναι, ναι, είμαστε επιθετικοί, αλλά μιλάμε για στρουβίτη. Και εδώ θα σας δείξω ένα άλλο περιστατικό, δεν μας ενδιαφέρει με δύο τρύπες. Εδώ θα σας δείξω ένα περιστατικό, στο οποίο ο κ. Μητρόπουλος τώρα έβρεγε να φύγει, που θα τον δικαίωνα. Λοιπόν, είναι το μόνο περιστατικό στο οποίο θα συμφωνούσα αν μου έλεγε κάποιος ότι θα κάνω ανατροφική. Τι είναι αυτό το περιστατικό? Θα σας δείξω τι χαρακτηριστικά έχει. Έχει μια μικρή στενή πιέλο, μεγάλο λιθιασικό φορτίο στους κάλικες, λεπτούς και μακρύς κάλικες. Το ξαναλέω. Έχει μεγάλο λιθιασικό φορτίο στην περιφέρεια, στους κάλικες, μακρύς και στενούς κάλικες και μια μικρή νεφρική πιέλο. Αυτά τα περιστατικά με διαδερμική καθαρίζουν δύσκολα. Πρέπει να κάνεις πολλές τρύπες στις καλλικικές ομάδες. Εδώ μπορεί να χρειαστεί και 6 και 7 και 8 για να το καθαρίσεις. Να αναγκαστείς να στηριχτείς την εξωσωματική που δεν είναι ότι καλύτερο. Και επομένως εδώ θα πρόκρινα την ανατροφική σαν μέθοδο εκλογής. Στέλιο, στο μέλλον, γιατί και η ανατροφική θα είναι πολύ δύσκολη εδώ, θα ψάχνεις και δεν θα βρίσκεις και θα κάνει κακό στο νεφρό, πώς θα βλέπεις στο μέλλον σε αυτές τις πέτρες πολλαπλές συνεδρίες με εύκαμπτη ουρητηρονεφροσκόπηση? Στο μέλλον, όχι άμεσα. Δυνητικά, 2-3 συνεδρίες. Δυνητικά εφαρμόσιμο, αλλά στην πράξη πολύ δύσκολο.
Στην πράξη πολύ δύσκολο. Πραγματικά φτύνει κανείς αίμα να πανασπάσει τέτοια κοράλια με το εύκαμπτο. Θέλει ώρες ολόκληρες σε διαδοχικές συνεδρίες όμως. Αν έχεις υπομονή, είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση που μπορεί. Χάνετε χρόνο. Μην σας παρασύρει, κύριε Σκολαρίκος. Εδώ είναι ένα περιστατικό που θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε με όλη την κοινωνική του εμφάνιση, αλλά πραγματικά θα χάσουμε χρόνο. Μας ήρθε σαν εμπείρετη λίμωξη, 40 χρονών η γυναίκα, προσθέστε λίγο την ηλικία, είναι 40 χρονών η γυναίκα αυτή, δεν έχει ιστορικό λυθεία στο παρελθόν και μας έρθει σαν εμπείρετη ρολίμωξη. Αυτή είναι η πιελογραφία της, προφανώς κάπου εδώ έχει ένα στόπ, μπαίνει ένα πικτέιλ, απειρετεί, κάνουμε μια αξιονική τομογραφία στην πορεία και βρισκόμαστε μπροστά στη δυσάρεστη έκπληξη να έχουμε να δουλέψουμε στον ένα και καλό της νεφρό, γιατί ο άλλος υπάρχει δεν υπάρχει είναι το ίδιο. Έχουμε να κάνουμε ένα μονήρι λειτουργικό νεφρό. Αυτή είναι η τελική της κατάσταση μετά το stent και αφού έχει απειρετήσει. Πριν σας πω τι θα κάνουμε, θέλω να μου πει ο κύριος Μαμουλάκης τι του κάνει εντύπωση σε αυτή την πέτρα. Είναι κοράλι κι αυτό. Είμαι κοραλιοειδής σας. Τι σας κάνει εντύπωση σε αυτή την πέτρα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση εμένα σε αυτή την πέτρα είναι το σχήμα της. Καταλαμβάνει ολόκληρη την πίελο και πιθανόν να είναι περισσότερες από μία. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, δεν θυμίζει σε τίποτα αυτά που είδαμε πριν. Έτσι, κοιτάξτε την ωραία συνέχεια που έχει αυτή. Κοιτάξτε αυτήν εδώ. Κάτι είπε κάποιος εδώ, κάποιος ψιθυρίζει κάτι. Μοιάζει με κιστή, βέβαια. Ποιος? Εσύ το είπες, Χάρη. Από την άλλη, αυτή η πέτρα έχει ένα κεντρικό στρογγυλό τμήμα, σχεδόν αυτόνομο. Ένα άλλο κομματάκι από κάτω που μοιάζει αυτόνομο. Ένα άλλο αυτόνομο εδώ πέρα και στην περιφέρεια μοιάζει να έχει πολλά μικρά. Αυτή η εικόνα, όταν τη δείτε, είναι ύποπτη για λίθο κιστήνη. Είναι ύποπτη για λίθο κιστήνη. Αυτή την εικόνα την κάνει η κιστίνη στα κοράλια της. Μα θα μου πεις κιστίνη, 40 χρονών τώρα. Κάναμε διαδερμική, προφανώς συμφωνούμε στη διαδερμική, έτσι δεν είναι, υπάρχει κανείς που διαφωνεί? Όχι. Μας έμεινε λίγο εδώ, το βλέπετε αυτά τα συγκρίματα εδώ, φαίνονται και εδώ. Φαντάζεστε τι κάναμε, έτσι. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα με το pigtail μέσα. Λοιπόν, και πραγματικά, προς μεγάλη μας έκπληση, λόγω ηλικίας κυρίως, αλλά δεν είναι πρωτοφανές, το έχω ξαναδεί και άλλες φορές αυτό το πράγμα. Έχουμε εδώ στα δεξιά ένα τυπικό λίθο κιστίνης. Και σήμερα θα σας δείξω κάτι που δεν ξέρω αν το έχετε ξαναδεί, πιστεύω ότι λίγοι το έχουν δει. Αυτό εδώ. Ξέρει κανείς τι είναι αυτό? Από την ίδια ασθενή βγήκαν αυτά. Δεν είναι τίποτα περίεργο και τρομερό. Είναι κιστίνη. Είναι ο δεύτερος και σπάνιος τύπος της που σπανίως τον βλέπει στην κλινική πράξη, ο λεγόμενος πολυεδρικός τύπος κιστίνης ή ο hard type κιστίνης, έτσι λέγεται. Αυτός ο τύπος κιστίνης που είναι άσπρος, θυμίζει οξαλικό, ξαναλέω, είναι πολυεδρικός, δεν σπάζει με τίποτα στο λιθοτρίτη. Αν αυτή έχει ένα ποσοστό να σπάσει, αυτή δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εντάξει, σπανίως τον βλέπεις και τον βρήκαμε στον ίδιο ασθενή. Για την προφύλαξη, τα είπε ο κύριος Μαμουλάκης, αυτή η ασθενής δεν μπορεί να φύγει έτσι λέγοντας τελειώσαμε στο καλό. Είναι τραγικό έτσι. Είναι απλώς το ότι το έκανε στα 40 σημαίνει ότι μάλλον έχει μικρή ελαφρά μορφή κιστινουρίας. Θα πάρει αλκαλοποίηση με πολλά υγρά και αν αυτό δεν φτάνει θα προχωρήσουμε στα σύμπλοκα. Λοιπόν, εδώ, κολικός νεφρού είναι 47 χρονών ευτραφής, έτσι ωραίος μεγάλος, 47 χρονών, με κολικό νεφρού, στην ΟΚ δεν φαίνεται τίποτα, στην αξονική μια πέτρα γύρω στο 1,4 μας τη βγάζει αξονική. Διάγνωση. Συμφωνούμε όλοι για το ουρικού. Συμφωνούμε? Ωραία. Υπάρχει κάτι ακόμα που θα θέλατε για να το τεκμηριώσετε? Μία ακόμα εξέταση. Μια γενική ουρών. Όπου κοιτάμε το pH. Ωραία. Λοιπόν, είναι πάντα ορατές στην αξονική, αλλά βασική προϋπόθεση για το pH είναι να είναι φρέσκο το δείγμα. Αν το έχετε στείλει στο μικροβιολογικό εργαστήριο και πάρετε την απάντηση το μεσημέρι, μπορεί να είναι και αλκαλικό, γιατί τα ούρα θα έχουν μείνει εκεί κανένα πεντάρι ώρες. Κάποια παρασκευάστρα θα βουτήξει μια ταινία μέσα, θα δει ένα pH 6-7, αν βουτήξει ταινία, και θα σας δώσει ένα pH 7. Αν το κάνετε όμως εκεί στο ιατρείο σας με ένα στικάκι, θα δείτε ένα pH κάτω από 5,5 που είναι. Ωραία, τι κάνουμε? Ποιος θα έκανε είναι 1,4. Ποιος θα έκανε εξωσωματική? Με σχεδιαγραφικό ενδοφλέβια πιθανόν για να τη δούμε. Είμαι υπέρηχος, στοχεύοντας με υπέρηχο. Θοδωρής. Ποιος θα έκανε διαδερμική? Ποιος θα έκανε εύκαμπτη ουρετηρονεφροσκόπηση από κάτω? Ποιος θα έκανε αλκαλοποίηση? Αρκετοί. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που νομίζω το ξέρετε. Για το ουρικό οξύ τα πράγματα είναι σαφή. Η πρώτη θεραπεία είναι η αλκαλοποίηση ανεξαρτήτως μεγέθους.
Εντάξει. Αυτό είχα την εντύπωση ότι οι Έλληνες ορολόγοι δεν το ξέρουν πολύ καλά, δεν το έχουν εμπεδώσει, αλλά φαίνεται ότι το ξέρουν. Κάνα λάθος. Η αλκαλοποίηση είναι η πρώτη επιλογή σε λίθους ουρικού οξέως, ανεξαρτήτως μεγέθους. Τα ακούσατε πριν. Προσοχή να μην το παρακάνουμε, γιατί καθιζάνιο βρουσίτης που είπε πριν ο κύριος Μαμουλάκης και θα δείτε αυτό εδώ. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό? Πώς το είπε? Κάποιος το είπε. Κύριε Γιαννόπουλε, φωνάξτε λίγο. Ringstone, ο λίχθος δαχτυλίδι. Είναι στη μέση ουρικό και γύρω-γύρω είναι μια εναπόθεση μπρουσίτη, συνήθως ο ουρικό ασβεστίου, που κάνει αυτή την ωραία εικόνα. Αυτό βέβαια μπορεί να το δει κανείς και αυτόματα, αν ο ασθενής μας έχει διακυμάνσεις του pH. Είναι υπερικοζουρικός και το pH πάει μία πάνω, μία κάτω. Οπότε ανάλογα με το pH κάθονται διαφορετικά άλατα. Συνήθως όμως είναι από υπερβολική αλκαλοποίηση. Κάποιος το παράκανε εδώ και τώρα αυτός ο λίχθος δεν διαλύεται πια. Τέλειωσε η ιστορία. Εδώ πρέπει να κάνει κανείς εξωματική, διαδερμική ή οτιδήποτε άλλο για να το αντιμετωπίσει. Και για να σας αποδείξω ότι μπορεί να διαλύσει κανείς οτιδήποτε σε ουρικό, αυτό είναι ουρικό. Φαίνεται αχνά γιατί είναι κοράλι. Μετά από ένα χρόνο δεν υπάρχει τίποτα. Προσέξτε το πικτέιλ μόνο, τι σημασία έχει. Όταν αλκαλοποιείτε για να διαλύσετε ουρικό, είναι σημαντικό η ροή να είναι απρόσκοπτη σε εκείνη τη μεριά. Δηλαδή, αν έχετε μια πέτρα ουρητήρα, στη μέση του ουρητήρα και είναι από ουρικό οξύ και έχει απόφραξη ικανού βαθμού, υδρονέφρωση δηλαδή, η αλκαλοποίηση θα σας πάρει πολλαπλάσιο χρόνο αν δεν βάλετε πικτέιλ. Γιατί τα ούρα πιο πολύ θα φεύγουν από την άλλη μεριά. Εσείς θέλετε να φεύγουν από τη μεριά που πάσχει. Όταν λοιπόν έχετε απόφραξη και κάνετε αλκαλοποίηση, πρέπει το σύστημα να έχει απρόσκοπτη ροή. Αλλιώς θα αργήσετε πολύ. Εντάξει. Λοιπόν, πολύ γρήγορα λυθεία σε καλλικικό εκόλπωμα πάνω πόλου. Εδώ επιλογές μας, αυτή εδώ παίρνει ένα χ. Δεν έχει κανένα νόημα να τη συζητάμε. Οι άλλες επιλογές συζητιούνται. Άλλαγα με το πού βρίσκεται. Είναι σημαντικό να ξέρουμε αν είναι στην οπίστη επιφάνεια. Εδώ είναι καλό για διαδερμική. Αν ήταν στην πρόστια, είναι καλύτερο για λαπαροσκοπική. Και το τελικό αποτέλεσμα εδώ με διαδερμική προσέγγιση. Και μάλιστα εδώ εμείς και μια τεχνική που εφαρμόζουμε, εξαφανίζουμε και το κόλπωμα. Υπάρχει μια τεχνική, μπορείς να εξαφανίσεις και το κόλπωμα. Λοιπόν, εδώ είναι ένα δύσκολο. Όχι, δεν είναι δύσκολο περιστατικό. Δύο πετρούλες, στην ΟΚ, δύο πετρούλες εδώ. Ευτυχώς που όλοι κάνουμε υπέρηχο στα ιατρία μας. Ευτυχώς, γιατί εδώ έχουμε μια στένωση πυροδρικής συμβολής. Εντάξει. Η αντιμετώπιση εδώ είναι σχετικά όχι εύκολη, αλλά έχει πολλές επιλογές σήμερα. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Η πρώτη είναι λίγο πιο θεωρητική και πιο μπελαλίδικη, ίσως να χρειάζεται να γίνει σε δύο χρόνους. Να σπάσουμε τις πέτρες, να περιμένουμε να φύγουν και μετά να κάνουμε την ενδοπυελοτομή για να μην πέσουν συγκρίματα στην τομή και μας τη χαλάσουν. Η δεύτερη είναι πιο εύκολη, πιο λυσιτελής. Βγάζεις την πέτρα, όπως είπε ο συνάδελφος πριν, κάνεις και μια ενδοπυελοτομή και τελείωσες. Η λαπαροσκοπική είναι μια εξαιρετική τεχνική για αυτή τη δουλειά. Και η ανοιχτή είναι το gold standard, όπως λέγαμε. Αλλά εγώ νομίζω σήμερα, συνάδελφε, ότι αυτό εδώ έρχεται να καταστρέψει τα πάντα. Όλα τα υπόλοιπα δηλαδή, και να μείνει μόνο του. Σε αυτή την άρρωση πραγματικά κάναμε μια λαπαροσκοπική πυελοπλαστική με αφαίρεση των λίθων με τη χρήση του εύκαμπτου του νεφροσκοπίου. Το βάζουμε μέσα από το τροκάρ, μπαίνουμε μέσα στην πύελο, ψαρεύουμε τις πέτρες και στη συνέχεια κάνουμε μια ωραία πυελοπλαστική. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα της ΝΟΚ και αυτή είναι η εικόνα της πυελοπλαστικής σε απότερο χρόνο. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι δύσκολο περιστατικό. Θα μου επιτρέψετε να το πω και αυτό, κύριε καθηγητά, και να κλείσω ίσως με αυτό. Ωραία. Πόσοι έχουν χειρουργήσει ανοιχτά λυθεία στο τελευταίο χρόνο από το ακροατήριο? Παρακαλώ, σηκώστε τα χέρια σας. Μιλάτε για στένωση πυελοπλαστικής συμβολής ή για πέτρα γενικώς? Όχι, για λυθίαση. Για λυθίαση. Η ένδειξη είναι μόνο 1%. Μπάσπετος. Λοιπόν, αυτό είναι ένα λίγο δύσκολο περιστατικό. Ο κύριος Μαμουλάκης το είπε. Όχι. Ο κύριος Καλαρίκος, ωραία. Ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, πόσα χειρουργία μπορείτε να κάνετε το 24ωρο, κύριε Σκολαρίκο? Θα απαντήσω πολλά, αλλά στην πραγματικότητα όχι πολλά. Δηλαδή, πείτε μου την επόμενη ερώτηση. 20 περιπτώσεις την ημέρα μπορείτε να βγάζετε? Όχι, κανένα σοβαρός άνθρωπος δεν θα κάνει καλά 20 περιπτώσεις την ημέρα. Ωραία, 10 περιπτώσεις. Και ο κύριος Γιαννακόπουλος άλλες 10 και άλλοι 2-3 συνάδελφοι 50. Οι άλλοι άρρωση πού θα τους στείλουμε, στο εξωτερικό? Κύριε Γιαννακόπουλε, κύριε Σκολαρίκη, συγγνώμη. Εδώ πέρα είναι το θέμα της... Όχι, συγγνώμη, η λυθίαση είναι ένα φαινόμενο στην Ελλάδα, δεν είμαστε, στην Ελλάδα ζούμε. Λοιπόν, και αυτό το λέω, πόσο μεγάλη ευθύνη φέρετε, κύριε, για να εκπαιδεύετε και να μαθαίνετε, γιατί είδατε πόσοι κάνουν διαδερμική. Λοιπόν, κύριε Γιαννακόπουλε, ξεκινήσατε το μεταπτυχιακό σας, για να δούμε αυτοί που τελειώνουν, αν θα είναι ήδη έτοιμοι να μπορούν να κάνουν. Αυτό οφείλεται
κυρίως ότι τα περισσότερα νοσοκομεία δεν είναι τόσο οργανωμένα που να μπορούν, αν και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι την κατέχουν τη μέθοδο, αλλά εάν δεν είναι κάτι οργανωμένο δεν μπορούν να το ρισκάρουν. Λοιπόν, αυτό θα εκτραπούμε πάλι στη συζήτηση διαδερμικής. Και να το πούμε. Ωραία. Σύμφωνοι. Θα μπορούσα να απαντήσω, θα ήθελα να απαντήσω, αλλά μπορώ να τα πούμε και κάτι δύο, αν θέλετε γι' αυτό. Λοιπόν, μια γυναίκα 45 χρονών, η οποία εμφανίστηκε με κολικό, την παρακολούθησε κάποιος συνάδελφος σε ιδιωτική βάση, στην απλή, αυτή είναι η πυελογραφία. Στην απλή ακτινογραφία δεν φαίνεται τίποτα. Στο υπερηχογράφημα υπάρχει μια διάταση και ο ακτινολόγος περιγράφει μια μάζα εντός της νεφρικής πυέλου, χωρίς όμως σαφή ακουστική σκιά. Και η ενδοφλέβια πυελογραφία της είναι αυτή που βλέπετε εδώ. Έχει δηλαδή μια διάταση σοβαρή και εδώ έχει το αναφυσιολογικό αριστερό νεφρό. Προσέξτε, ξαναλέω ότι το μπέρδεμα εδώ είναι ότι δεν φαίνεται στην ΟΚ τίποτα, δεν φαίνεται στο υπέρηχο κάτι με σαφήνεια, φαίνεται μια μάζα, δεν το έχω το υπέρηχο, αλλά χωρίς ακουστική σκιά, και στην πυελογραφία έχουμε μια διάταση. Το pH των ούρων της είναι αδιάφορο, είναι σε μια τιμή γύρω στο 6 και η καλλιέργειά της είναι αρνητική. Εδώ προφανώς η διαγνωστική σκέψη βάζει και άλλα. Σωστά. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε τι εξέταση θα ζητούσατε παραπέρα. Ποια είναι η εξέταση που θα ζητούσε κανείς αμέσως μετά, το επόμενο βήμα. Κύριε Βουλγαρή. Αξονική. Μια αξονική τομογραφία. Τι θέλετε να δείτε στην αξονική? Θέλω να δω τη φύση αυτού του μορφώματος, το οποίο δεν αφήνει ακουστική σκιά στον υπέρηχο. Ωραία. Τι θα μπορούσε να είναι αυτό? Δύο σκέψεις. Ο ένα είναι ένας όγκος από μεταβατικό επιθύλιο στην πύελο ή λιθίαση μάτριξ. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, το βασικό που σκεφτόμαστε όλοι είναι ο όγκος στην αποκτηστική μοίρα. Αλλά η γυναίκα δεν είχε ποτέ αιματουρία. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, αλλά είναι η πρώτη σκέψη που μπαίνει στο μυαλό μας. Η λιθίαση μάτριξ είναι μια ενδιαφέρουσα σκέψη, πολύ σπάνια. Βέβαια, προφανώς και ο κύριος Βούλγαρης, και καλά διαβασμένος, αλλά και λίγο έτσι ψηλιασμένος από την παρουσίαση, φαντάστηκε ότι έχει να κάνει με τη λιθίαση το θέμα. Και όντως, στην αξονική τομογραφία βλέπετε εδώ ξεκάθαρα ένα λιθιασικό μόρφωμα. Είναι πραγματικά λίθος μάτριξ. Οι λίθοι μάτριξ φαίνονται πολύ καλά στην αξονική τομογραφία. Εξαιρετικά καλά. Υπάρχει καμία αμφιβολία πλέον εκεί για τη διάγνωσή τους, στις πιο πολλές περιπτώσεις. Επίσης, είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν αφήνουν ακουστική σκιά όταν δεν έχουν μεγάλες ποσότητες κρυσταλλικών στοιχείων. Υπάρχουν λίθοι μάτριξ που μπορούν να αφήσουν ακουστική σκιά. Δεν αφήνουν όταν είναι λίγο το κρυσταλλικό στοιχείο τους. Ήταν λοιπόν λίθος μάτριξ, να και η διαδερμική αυτής άρρωστης. Καταρχήν, να ξέρετε ότι σε αυτή την περίπτωση μόνο διαδερμική μπορείς να κάνεις. Εξωματική δεν σπάζει, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να σπάσει. Με το εύκαμπτο είναι αδύνατο να βγάλεις αυτό το ζελατινώδες υλικό. Μόνο διαδερμικά μπορείς να τα αφαιρέσεις. Και από τις εξετάσεις αυτές που βλέπετε εδώ, σπανίως θα σας βοηθήσει η ΔΟΚ. Αυτό είναι μάτριξ. Απλώς ήμασταν τυχεροί και φαινόταν. Εμείς βέβαια δεν το ξέραμε. Και όταν πήγαμε να τη χειρουργήσουμε, πέσαμε σε μάτριξ. Αλλά εδώ φαινόταν τουλάχιστον. Συνήθως όμως είναι τελείως ακτινοδιαπερατής στην ΟΚ. Η μόνη εξέταση που μπορεί να σας βοηθήσει είναι αυτή εδώ. Με σιγουριά. Τώρα υπάρχει και ένας ακόμα τρόπος, εάν θέλει κανείς, να ανέβει με το εύκαμπτο το νεφροσκόπιο και να βάλει διάγνωση υπό άμεση όραση. Και η ενδοσκοπική αφαίρεση είναι η πιο αποτελεσματική. Προλαβαίνουμε άλλο ένα. Θέλετε άλλο ένα? Α, το πούμε διαφορετικά. Θέλετε άλλο ένα ή να σταματήσουμε? Κύριε καθηγητά, θέλουν, τι να κάνω? Ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι μια πέτρα, η οποία για να σας βοηθήσω να τα κάνουμε λίγο πιο γρήγορα, είναι εδώ. Σε έναν έκτοπο πυελικό νευρό. Η πέτρα είναι σφινωμένη στην πυελοδυτική συμβολή αυτού του έκτοπου πυελικού νεφρού. Είναι πιο κάτω η λήψη εδώ, εντάξει. Καλός νεφρός, δεν είναι για πέταμα. Βλέπετε, έχει καλό παρέγχημα. Η πέτρα είναι σφινωμένη κάπου στην πυελοδυτική του συμβολή. Και από τις υπάρχουσες λύσεις, ποιος σηκώσε τα χέρια, ποιος θα έκανε εξωσωματική? Κανείς? Τώρα πρέπει να αστείευεστε προφανώς. Η πρώτη σκέψη είναι εδώ η εξωσωματική που έρχεται στο μυαλό, φαντάζομαι αυθόρμητα. Κανείς δεν θα έκανε εξωσωματική? Ένας και δύο με τον κύριο Χίτα. Ωραία. Ποιος θα πήγαινε ουρτηροσκοπικά? Μόνο ο κύριος Αδαμάκης. Δύο. Δύο θα κάνουν εξωσωματική, δύο θα κάνουν. Τρεις θα κάνουν. Πόσο είναι το μέγεθος της πέτρας? Η πέτρα είναι. Περίπου. Μην τη δείχνεις. Είναι στο 1,2, 1,3, κάπου εκεί. Ουρητεροσκοπικά. Ουρητεροσκοπικά. Ποιος θα πήγαινε με λαπαροσκοπικά? Γίνεται, σας διαβεβαιώ. Ποιος θα πήγαινε? Κανείς. Ποιος θα πήγαινε ανοιχτά?
Συνάδελφοι, αν αθροίσω, ούτε 10 δεν βγάζουμε. Οι υπόλοιποι 90 τι θα κάνατε? Καλά. Λοιπόν, να σας πω μόνο το εξής. Εάν πρόκειται να αντιχτυπήσει κανείς το λιθοτρίπτη, θα πρέπει τον ασθενή να τον βάλει σε πρινή θέση, γιατί η απόσταση συνήθως είναι μικρότερη από εδώ και επιπλέον εδώ παρεμβάλλεται το ιερό. Άρα μιλάμε για λιθοτρίψη σε πρινή θέση εδώ. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Δεν θα πρέπει να έχετε υψηλές προσδοκίες όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα. Σε αυτούς τους έκτοπους πυλικούς νεφρούς είναι της τάξης του 50-60% το stone free rate. Είναι αρκετά χαμηλό, θα έλεγα. Δεν μπορείτε εύκολα να κάνετε διαδερμική, γιατί από πού να περάσετε, είναι τα έντερα μπροστά, εκτός αν μπείτε λαπαροσκοπικά, καθαρίσετε και χώσετε το νεφροσκόπιο με καθοδήγηση. Πολύ complicated ακούγεται αυτό. Και μια πολύ καλή επιλογή εδώ πραγματικά είναι η ουρητροσκοπική λιθοτριψία. Με μια προϋπόθεση: να είστε έτοιμοι από άψη εξοπλισμού να χρησιμοποιήσετε, αν χρειαστεί, και το εύκαμπτο. Και πολύ συχνά χρειάζεται εύκαμπτο, γιατί αυτός ο ουρητήρας καμιά φορά κάνει κάποιες πορείες περίεργες. Ή να βάλεις ένα πικτέιλ πριν για να στον διατείνει και να τον ευθιάσει και λίγο. Γενικώς όμως θα έλεγα ότι σε ένα τέτοιο περιστατικό δεν θα πήγαινα εύκολα με το άκαμπτο. Άρα με βάση αυτό που λέτε, γιατί δεν κάνατε πυελογραφία και μας δείχνετε μόνο κατευθείαν την αξονική? Το είπα και πριν αυτό, ότι κάποιες εξετάσεις τις περνάω για χάρη χρόνου. Βεβαίως και έχουμε και πυελογραφία σε αυτόν τον άρρωστο. Έχουμε και πυελογραφία. Οπωσδήποτε. Βεβαίως έχουμε πυελογραφία. Αν και σας είπα και πριν, προσωπικά η αξονική πλέον με καλύπτει στο 90% των περιστατικών. Αλλά για χάρη συντομίας έχω επιδείξει μερικές εξετάσεις. Αντρέα, κάτι θέλεις? Στέλιο, να πω μόνο να συμπληρώσω αυτό που είπες. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν θα πάμε με το άκαμπτο. Και ένας ακόμα λόγος είναι. Έχει και στροφή και πρόστια τοποθέτηση πύελος. Με αποτέλεσμα την πέτρα να τη βλέπουμε μπροστά στο τοίχωμα. Με το άκαμπτο δεν θα την πιάσουμε όλοι ποτέ. Θέλει εύκαμπτο ουρητροσκόπιο εδώ. Η αλήθεια είναι ότι ξέρεις πόσο σ' αγαπάω και δεν ήθελα να σε αφήσω να το πεις αυτό τώρα, γιατί εμείς πήγαμε με το άκαμπτο. Αλλά πραγματικά το λέω, πραγματικά για να το δικαιώσω τον Αντρέα, ήταν απίστευτη. Έκανα λάθος. Όχι, δεν έκανες λάθος. Αυτό που βλέπετε εδώ ήταν απίστευτη τύχη. Δεν συμβαίνει συχνά. Δεν συμβαίνει. Δυστυχώς δεν συμβαίνει συχνά. Πρέπει να έχεις το εύκαμπτο να την πιάσεις με το λέιζερ και να τη σπάσεις. Εδώ έτυχε να είναι ευθεία ουρητήρας, να πέσουμε στην πυροτηρική συμβολή μπροστά και να τη σπάσουμε με το λέιζερ και με το άκαμπτο. Αλλά να σκεφτείτε ότι με το λέιζερ από κάτω να την τρώσει σιγά σιγά, να μην σου φύγει ούτε ένα κομμάτι. Δεν γίνεται να μπαίνει και να βγαίνει και να παίρνει κομμάτια, έτσι. Κάτσε κάτω και αρχίζει και την τρώσει. Τσικ, 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 τσικ και την τρώσει. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει συχνά, ήταν θέμα τύχη. Παρόλο που πήγατε ενδοσκοπικά, αυτός ο ασθενής δεν θα δικαιούταν μια συνεδρία εξωματικής πριν? Σωστά. Λοιπόν, δηλαδή, μήπως... Ωραία. Εγώ δεν θα είχα καμία αντίρρηση εάν κάποιος μου έλεγε ότι αυτόν τον άρρωστο θα κάνω εξωματική. Καμία απολύτως. Το μόνο πρόβλημα που θα έχει εξωματική εδώ, ξέρετε ποιο είναι? Ότι να κάνεις το σταυρό σου ή να σπάσει καλά ή να μην σπάσει καθόλου. Γιατί αν έσπασε στα 3 ή στα 4, είχες κάνει μια δύσκολη επέμβαση, πολύ δυσκολότερη. Λοιπόν, και υπόσχομαι ότι τελειώνω με αυτό. Ένα πεταλοειδή τον περνάμε γρήγορα. Λοιπόν. Υπάρχει μια πέτρα 2,2 εκατοστά στον αριστερό νεφρό. Τη βλέπετε αχνά. Συμφωνεί? Σας κάνει κάτι εντύπωση στην ακτινογραφία? Είναι παιδί. Και όχι μόνο είναι παιδί, αλλά είναι 3 χρονών. Είναι μικρό παιδί. Και αυτή είναι η πυελογραφία του. Μια πέτρα που πιάνει όλη την πύελο σε μορφή σφήνας και δύο μικρά ελλείμματα πλήρωσης εδώ, τα οποία στην αξονική που επίσης έχουμε κάνει, την είχαν κάνει παιδίατροι μάλλον, φαίνεται ότι πραγματικά έχει και εδώ δύο πετραδάκια. Ο ασθενής πλήρως διερευνημένος, γιατί είναι παιδί και επιβάλλεται να είναι διερευνημένος πλήρως, το παιδί αυτό, το αγοράκι αυτό, είναι και στην ουρικό. Και μάλιστα προς τιμή των παιδιάτρων παίρνει και προφυλακτική αγωγή με θιόλα. Παρότι είναι μικρό, έχει βαριά κυστινουρία, πολύ βαριά κυστινουρία, και παίρνει και θιόλα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται από άψη παρενεργειών κλπ. Καμιά ιδέα? Καμιά ιδέα? Εγώ έχω ένα δίλημα, να το στείλω στο Γιαννακόπουλο ή στο Σκολαρίκο. Όχι, 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 δεν είναι αυτό το δίλημα, κύριε καθηγητά. Το δίλημα τι κάνουμε. Τον έχετε στο ιατρείο σας? Καμιά ιδέα. Σας το στείλανε και σας θέλουν γνώμη. Είστε ουρολόγος. Δεν είστε παιδο-ουρολόγος, το ξέρω ούτε εγώ είμαι, αλλά το στείλανε. Να το αφήσουμε έτσι, συμφωνεί κανείς για να βοηθήσω? Να του κάνουμε εξωσωματική, μπορούμε. Μπορούμε. Μπορούμε.
Αλλά τι έχουμε. Έχουμε πρώτον κυστήνη που δεν ξέρουμε πώς θα ανταποκριθεί. Είναι ούτως ή άλλως σκληρή πέτρα, μάλλον δεν θα σπάσει. Και δεύτερον είναι 2,2. Και προσέξτε, 2,2 σε παιδί, όχι σε ενήλικα. Αν την αναγάγουμε σε ενήλικα, μπορεί να περισσότερο. Για να σας διευκολύνω εδώ, θα σας πω ότι στα παιδιά να θυμάστε πως ισχύουν οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για τους ενήλικες. Σχεδόν τα ίδια όσον αφορά και για τις διαστάσεις των λίθων, άσχετα αν αυτό δεν είναι σωστό λόγω διαφοράς μεγέθους, αλλά σαν γενικούς κανόνες, ό,τι εφαρμόζεται σε έναν ενήλικα θα εφαρμόζεται σε ένα παιδί. Με τον περιορισμό ότι δεν, αν κάνετε μια εξωσωματική θα πάρει νάρκωση το παιδί αυτό, αν βάλετε πικτέλ θα πάρει νάρκωση το παιδί αυτό, δεν θα γίνει ξύπνιο. Και φυσικά έχετε να κάνετε με ένα, όχι μόνο με ένα μικρό παιδί, αλλά με έναν περίγυρο ο οποίος είναι πιεστικός και αγχωτικός. Λοιπόν, αυτό το παιδάκι επίσης πρέπει να κάνει αυτό που ήδη είχε κάνει. Και μια τελευταία λεπτομέρεια για τα παιδιά. Να θυμάστε ότι τα παιδιά έχουν την ιδιότητα και το ξέρουν αυτό όσο κάνουν εξωματική λιθοτριψία. Και θα ήθελα μια μαρτυρία από τον κύριο Χίτα, ας πούμε, εδώ που ξέρω ότι έχει εμπειρία. Τα παιδιά έχουν την ικανότητα να περνάνε μεγάλα κομμάτια. Πολύ μεγαλύτερα από τους ενήλικες. Δηλαδή, αν έχεις μια πέτρα στο παιδάκι και τη χτυπήσεις, θα μείνεις εντυπωσιασμένος να δεις να περνάει κομμάτι ενός εκατοστού. Εκπληκτικά μεγαλύτερη ικανότητα αποβολής από ό,τι έχει ο ενήλικας. Άρα, αν έχετε μια πέτρα μικρότερη από αυτήν και δεν είναι κυστήνης, μην διστάσετε να σου δείτε και εξωματική. Τα καταφέρουν πολύ καλά τα παιδιά με την εξωματική. Σε αυτό το παιδί, πραγματικά κάναμε διαδερμική λιθοτριψία και αυτό είναι και αυτή είναι και η διαχειριστική εικόνα. Ήταν μια τυπική πέτρα κυστήνης. Λοιπόν, νομίζω πως τελειώσαμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μαμουλάκη και όλους.